Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τρόικα, ξεκινάμε. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 με όλη την επικαιρότητα εδώ στον Λίμπερο στους 107 και 4. Θα πούμε φυσικά και έχουμε πολύ ρεπορτάζ από το χθεσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας και την πρόκριση του ΠΑΟΚ επί των Τούρκων. Θα μας δώσει ο Στέργιος όλες τις λεπτομέρειες από το τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, πιθανή αντίπαλη, τι γίνεται στις διασταυρώσεις από εδώ, από εκεί, τι θα γίνει αν περάσει στο Champions League, τι θα γίνει στο Europa League, όλα αυτά εδώ στον Λίμπερο 107,4. Θα σχολιάσουμε φυσικά το χθεσινό παιχνίδι του Άρη, το φιλικό παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό στην Σκίδρα. Θα έχουμε το ρεπορτάζ σε σχέση με τα μεταγραφικά του Άρη, καθώς σήμερα αναμένεται να ανακοινωθεί και ο Λόπεφ. Και το φιλικό με την Σάλκε, κατά τα φαινόμενα, θα ανακοινωθεί και θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Θα έχουμε το ρεπορτάζ από το τι γίνεται στον Ηρακλή. Θα μας πει ο Κώστας αν ισχύουν τα σενάρια περί Δρακόπουλου στο ποδόσφαιρο. Κάτι που σας αποκάλυψε φυσικά η εκπομπή πριν από πάρα πολύ καιρό. Και ερχόμαστε, παιδιά. Ωραία. Ένα-δύο τύπου και στο ποδόσφαιρο. Ένα-δύο, ένα-δύο με Λουκίνα. Ο Ηρακλής Αμπελοκίνου παίζει στη Γάμα Εθνική. Περίμενε. Θα ανεβούμε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Ερχόμαστε. Ελάτε. Στη Γάμα παίζετε κι εσείς, Αστέριο. Μόνο που εμείς ήρθε ο Καρυπίδης. Ήρθε ο Καρυπίδης. Καρυπίδαρος. Θα δώσουμε φυσικά όλο τον μπασκετικό ρεπορτάζ όπως δίνει καθημερινά η εκπομπή. Η μοναδική στα RGNA με τέτοιο μπασκετικό ρεπορτάζ. Να πω ένα τώρα να το όχι, πω. Όχι, περίμενε. Τώρα να το πω. Περίμενε, τώρα. Όχι. Θέλω να το πω τώρα. Όχι, μόνο εδώ. Τώρα θέλω να το πω. Περίμενε, ρε. Τώρα μας ακούνε και μετά τα λένε στις εκπομπές τους. Θέλω να το πω. Ναι, ωραία. Μην το λες για να μην το πούσεις. As a result, FIBA herewith lifts the ban on registration of new players, which has been imposed on your club pursuant to Article 346 of the FIBA Internal Regulation. Yours sincerely, Andreas Aglis, Secretary General. Ελπίζω να μην μας ακούει κάποιος. Λύθηκαν τα μπαν του Άρη. Γιατί, ρε. Λύθηκαν τα μπαν του Άρη. Λύθηκαν τα μπαν του Ηρακλή. Ένα ήταν, ρε Κώστα. Ποιο Άρη, ρε. Ο Άρης έχει κάνει ομαδάρα. Ποιο Άρη. Μόνο εδώ λοιπόν, τα πάντα όλα. Μαζί μας το Ρίδης Καζίνο Θεσσαλονίκη, που ανταμείβει όλους όσους το επισκέπτονται για πρώτη φορά. Με κάθε νέα εγγραφή όλα τα καινούργια μέλη του καζίνου αποκτούν πρόσβαση σε μοναδικά προνόμια και πολλές εκπλήξεις. Μπορείτε να υποφεληθείτε λοιπόν από τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που προσφέρει και να πάρετε μέρος σε αποκλειστικές κληρώσεις για να διεκδικήσετε μετρητά. Τέλειο timing για να γνωρίσετε το δροσερό και ασφαλές του περιβάλλον και να επιλέξετε μέσα από μια πληθώρα παιχνιδιών Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δίνουμε και γυαλάκι Opticon Express. Χρειάζομαι ένα. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54222. Το μηνυματάκι κοστίζει μόλις 0,62 λεπτά ανά μήνυμα. Σαν δεν αυτό, ήμουν που έστειλε, εγώ, δεν σαν αυτό εγώ. Που έστειλε ο Κώστας δεν δηλαδή για να εγώ, μπει στην μπράβο, κλήρωση έτσι. Ως Νίκος Παπαδόπουλος έτσι. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε φυσικά με ΠΑΟΚ. Είπαμε στα νέα του μεγάλου ΠΑΟΚ. Εντάξει, το έκανε περήφανος τους οπαδούς του. Οκ. Okay. Εγώ φταίω μετά. Εγώ κρατιέμαι. Εγώ δεν μιλάω, δεν, εγώ δεν το είδα το μάτς. Αντικειμενικά μια ερώτηση. Το μάτς Άρης Πανσεραϊκός το είδες? Όχι. Λίγο. Ποιος έχει καλύτερο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Πανσεραϊκός ή η Μπεσίκτας? Η Μπεσίκτας του πρώτου 30 λεπτού. Εντάξει. Μετά ήταν δηλαδή, ο Κασμέρ Κασμερίδης. Φίλε, μπροστά σε αυτόν τον Ουέλιγκτον μοιάζει Μπέκεμπάουερ ή Μπέκεμπάουντερ που έλεγε και ένας φίλος. Ναι, όντως. Λοιπόν, πάμε να αναλύσουμε λίγο τα χθεσινά. Του μεγάλου ΠΑΟΚ, να πούμε μια είδηση που είναι σε πρώτη φάση άσχημη, μακάρι να μην εξελιχθεί σε άσχημη. Οπα. Ο Ντάνι Μπλιντ, συγγνώμη, ο γιος του. Κατέρευσε. Κατέρευσε σε φιλικό του Άγιαξ. Εντάξει, διακόπηκε φυσικά το παιχνίδι. Περιμένουμε να μάθουμε τι ακριβώς έγινε.
λίγους μήνες πριν είχε διαγνωστεί με πρόβλημα στην καρδιά. Αυτό είναι χθες το βράδυ, ρε Στέριο. Και τον βάζουν πώς ήρθε τώρα. Έχει εξέλιξη πρωινή. Ή τώρα το είδες. Εγώ νόμιζα θα μας έλεγε τον Ροντρίγκο. Ναι. Εγώ νόμιζα θα έλεγε εξέλιξη για αυτό το πράγμα. Πώς σου ήρθε αυτό. Το έρθει μου ήρθε. Από όλα, εγώ, δηλαδή, εγώ νόμιζα ότι ήρθε η απόφαση επιτροπής διοντολογίας. Διοντολογίας δεν θα έρθει για πολύ καιρό ακόμα η διοντολογίας. Γιατί οι διακοπές. Γιατί τι να αποφασίζουν οι άνθρωποι. Να πέσετε. Δεν είναι αυτή στη διοντολογία. Δεν πειράζει. Αυτή είναι στην Εφέσεων. Η τεράστια ΕΠΟ της εξυγίανσης αποφάσισε να μην υπάρχει Εφέσεων μέχρι τον Οκτώβριο. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Θα πηγαίνει, θα παίρνει μια κόκκινη κάρτα ένα παίκτη. Θα κάνει έφεση και δεν θα μπορεί να την εκδικαστεί. Και μιλάμε τώρα για εξυγίανση τώρα. Μιλάμε για ΕΠΟ τώρα. Πάμε στο μάτς το χθεσινό. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλός. Στέριο. Πολύ καλός δεν τον λες. Πολύ καλός ήταν. Ήταν ουσιαστικός. Πρώτο μάτς ήταν τώρα. Ήταν πολύ καλύτερος από τους άλλους. Εντάξει, οι άλλοι δεν υπήρχαν. Εντάξει. Διακρίνω, ξεκινάω από αυτό, ένα ρεύμα συμπάθειας προς τον ΠΑΟΚ. Μπορείτε να βάλετε τη συμπάθεια εκεί που ξέρετε. Είναι η ρεύμα συμπάθειας. Ναι, βλέπω από διάφορους. Και από συνοπαδούς. Καλά, δεν λένε κάτι θετικό. Τους βρίζετε γιατί δεν λένε κάτι θετικό. Ναι. Τώρα λένε κάτι θετικό. Πάλι, δεν σ' αρέσει. Πήρες ένα μάτς και άρχισε την έπαρση πάλι. Ναι, πάλι την έπαρση. Δεν είναι έπαρση, Χρύσανθε. Τι είναι. Εντάξει, έπαρση. Από παλαιολαδίδες, για παράδειγμα, προύχοντες. Οι οποίοι πριν από ένα μήνα λέγανε το πρόγραμμα των Πρεσπών. Ποιοι είναι οι παλαιολαδίδες. Εντάξει, ξέρουμε τι εννοεί ο Στέριος, έχει δίκιο. Εντάξει, όταν λες τον Αύγουστο, τον Ιούλιο, το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Γιατί είσαι ρατσιστής και λες παλαιολαδίτες. Ρατσισμός είναι αυτό. Δεν είναι ρατσισμός. Είναι ο ανάποδος ρατσισμός. Όχι, δεν είναι ρατσισμός. Όπως λένε οι άλλοι τους βρίζουν τους πρόσφυγες. Δεν το λέω με κακία. Με κακία το είπες. Όχι, το λέω με μία λέξη για να καταλάβει ο κόσμος ποια περιοχή είναι. Υπάρχουν παλαιοελαδίτες τώρα το 2020, ρε Στέριο. 2020 έχουμε. Τι παλαιοελαδίτες και νεοελαδίτες. Ωραία, ας πω λοιπόν Έλληνες από τον Νότο. Εντάξει, προύχοντες. Με αξιώματα. Προύχοντες. Το 1800 πήγα στη λίμνη του Αγίου του Αλή Πασάρε, φίλε, για προύχοντες. Εντάξει, και βόρειο λοιπόν, τα λένε. Όταν λοιπόν τον Ιούλιο λες το πρωτάθλημα των Πρεσπών και τα λοιπά και τον Αύγουστο λες μπράβο ΠΑΟΚ. Εντάξει, και εσύ τα λέτε. Είσαι ένα και μισό. Και εσύ τα λέτε για τον Ολυμπιακό αυτά και πέρσι μόνο Ολυμπιακό έβρεσε στην Ευρώπη. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, το οπαδικό τέτοιο λες και κουταμάρε τα κοντά σε επιτυχίες πάντα αυτοί οι διάφοροι λεζαντιάριδες γιατί για τέτοιου εννοεί ο Στέριος. Εννοείται ότι θα πάνε να πάρουν λίγο από την κρέμα. Νομίζουν δηλαδή ότι θα πάρουν λίγο από την κρέμα. Έκανε πώ και Μαρούπα, διάβαζε πριν από λίγο. Μπράβο, ΠΑΟΚ. Άσε μας, ρε Μαρούπα. Μαρούπαρο. Εντάξει, τι σχέση έχει τώρα. Όπου φυσάει ο άνεμο. Ναι, εντάξει. Όπου φυσάει ο άνεμο. Για 50 like, 50 να δείξει. 100 φορέ το Open είχε βγει όμω. Τότε δεν την έβριζε πριν βγάλει να βάζει τον ΠΑΟΚ. Στο Open έβριζε. Μια παρέθεση δική μου μικρή, εντάξει. Μα αυτό εκνευρίζει με αυτού. Είπαξε ξεκίνημα ο ΠΑΟΚ και έκανε περήφανο τον κόσμο του. Αν κάποιο το παίρνει. Και το κάνει θέμα Ελλάδα-Τουρκίας είναι πρόβλημά του. Εγώ δεν είμαι μέσα σε αυτούς. Εντάξει. Όχι, ωραίο ήταν όμως. Που τους κοπάνησες. Ναι. Αυτός. Εμένα μου αρέσει. Μια χαρά ήρθε η Μπεσίκτας και οι ποδοσφαιριστές της και οι άνθρωποι της και οι δημοσιογράφοι που ήταν μαζί με την ομάδα. Κύριοι ήρθανε, κύριοι έφυγαν. Φιλοξενία ήταν άψογη. Κοίταξε, όταν προκρίνεσαι αν μερικοί θέλουν πολεμοχαρίς του Facebook. Της λεζάντας να το πάρουν αυτό και να το κάνουν σαν μια νίκη της χώρας μας εναντίον της Τουρκίας, σεβαστό είναι και αυτό. Θα σου πω το εξής. Εγώ ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ πήρε μια πολύ μεγάλη πρόκριση. Πρόσθεσε άλλη μια μεγάλη πρόκριση στην ιστορία του. Εξασφάλισε έναν πολύ ευχάριστο Σεπτέμβριο, έχω την εντύπωση. Και θα δούμε αν εξασφάλισε το μέλλον του. Μήνες. Στέριο. Το μέλλον δεν εξασφάλισε το μέλλον του. Σωθήκατε, Στέριο. Σωθήκατε. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ του Ζαγοράκη, Χρύσανθε, να σωθεί από μια πρόκριση να βάλει ταμείο του 6 εκατομμύρια και να. Κι όμως, τώρα θα κάνεις μεταγραφές. Τώρα θα κάνεις μεταγραφές. Πριν δεν μπορούσες να κάνεις μεταγραφές. Θα κάνω καλύτερες μεταγραφές. Είχες προβλήματα με Βέλμπλουμ, Στόχ, με όλους αυτούς. Και τώρα δεν τα έχεις. Εξώδικα. Βέβαια. Και τώρα δεν τα έχεις αυτά τα θέματα. Προσφυγές. Εντάξει. Έχεις το θέμα βέβαια με τα τηλεοπτικά που. Ακούω τους φίλους του ΠΑΟΚ βγαίνουν και λένε για το ΠΑΟΚ TV και αφού έχουμε το ΠΑΟΚ TV και γιατί προσδοκόμενο. Γιατί το ΠΑΟΚ TV είναι το ένα. Πέμπτο από τα έσοδα που έχεις από την Νόβα. Ή το 1/3, άντε να πω το 1/3. Θα το ξαναπώ για μία ακόμα φορά, Χρύσανθε. Μην αγχώνεσαι για τον ΠΑΟΚ. Κοίτα πώς να κάνεις μια καλύτερη ομάδα από πέρσι. Ιδίως για τα λεφτά του ΠΑΟΚ. Εντάξει, μην αγχώνεσαι, Χρύσανθε. Δεν αγχώνομαι καθόλου. Αναδεικνύω πράγματα που αμελείται να αναδείξετε. Σωστό. Δεν αγχώνομαι καθόλου. Ανέδειξε πρώτα, Χρύσανθε, τα θέματα της δικιάς σου ομάδας. Ό,τι θέλω θα αναδείξω. Όχι, μισό λεπτό. Είμαι απόλυτα δικαιωμένος στον Άρη.
Γιατί ενώ Στέργιο μου έλεγε ότι διαλύομαι, ότι δεν θα πάρω άδεια, ότι δεν θα παίξω στην Ευρώπη. Και ο Στέργιο θα έλεγε ότι δεν θα πάρω άδεια. Δεν ξέρει αν είναι μεταγραφή. Είναι δανεικό ή αν είναι μεταγραφή. Μην με κάνει τώρα να πω κάτι. Μια χαρά τα ξέρω όλα. Και έλεγε τρει μήνε ότι είναι κανονική μεταγραφή. Κανονικότατη. Μετά το γύριζε δανεικό. Είναι όσο κανονική μεταγραφή δεν πήρε εσύ την Ξάνθη. Τόσο κανονική μεταγραφή είναι και ο Ντουρμισάι. Εσύ πε ότι την πήρε την Ξάνθη. Όσο κανονική μεταγραφή είναι ο Ντουρμισάι, άλλο τόσο και εσύ δεν πήρε την Ξάνθη. Και δεν είχε την Ξάνθη και δεν έπαιρνε και πήρε ξενοδοχεία. Τόσο κανονική είναι μεταγραφή και ο Ντουρμισάι. Απολάτε τρέλα εσεί και σα αφήνουμε εμεί. Τι λέτε. Άντε, τι λέτε. Πω, τι λέτε. Τι ζούμε. Πέρασε τον Πάο Κρεπέ που έβαλε 3 γκολ σε 30 λεπτά. Δεν θέλω να ακούσω ούτε μισή φωνή τώρα που θα μιλήσω. Ωρε φίλε! Συγγνώμη! Χρυσάνθε! Χρυσάνθε! Βάλα γκολ με χέρι. Όταν εσύ κάνει. Το πέναλτι που δεν έδωσε στου Τούρκου. Ήτανε. Τι. Ήτανε. Λένε ότι ήταν φάουλ πριν. Ε, δεν ήταν. Ποιο? Ακούσιο ήταν αφού και του αλλού. Τι? Ακούσιο ήταν και του αλλού, έτσι, αλλά δεν έχει πλέον ακούσιο. Έτσι, ακούσιο δεν υπάρχει. Ε, δεν, δε, η μπάλα ήταν από την πίσω, πίσω του ήταν. Λοιπόν, πε Στέργιο, τι θε να πει Στέργιο. Παίζω πρώτα τι σημαίνει αυτή η πρόκριση. Δεν θα σε διακόψουμε. Εμεί σου δώσαμε τέσσερι πάσει και άρχισε να λε για παλαιολαδίτε και τέτοια. Σου δώσαμε πα να πει ό,τι θε. Πε, ό,τι κουστάρει. Τι χτυπήκε, Κρίσταν, δε. Του παλαιολαδίτε. Όχι, γιατί οι πρόγονοι μου είναι πρόσφυγε. Είναι αργιανοί και πρόσφυγες. Δεν είναι όλοι πρόσφυγες ΠΑΟΚ και ΑΕΚ όπως θέλετε να περνάτε με την προπαγάνδα σας. Πάμε από τώρα παρακάτω. Και δεν είμαι και πολύ δηλαδή, δεν έχω καμία σχέση με το κάτω. Πιστεύεις που κέρδισε που αποκρίθηκε ο ΠΑΟΚ? Ποιος? Ο Μπομπ. Δεν χάρηκε κιόλας. Δεν χάρηκα, αλήθεια είναι αυτό. Εγώ χάρηκα γιατί πληρώνομαι. Τι πληρώνεις, αφού έπαιξε άντερ και άσο. Έπαιξε και άσο, έπαιξε και άλλο. Έπαιξε άσο και περιμένω σήμερα over Milwaukee Bucks. Ο Γιάνναρος. Ωραία, πάμε. Σε καλή μεριά. Πάμε, Στέργιο, πες τα όλα, πες τα χωρίς να διακόψουμε. 8 εκατομμύρια ευρώ, Στέργιο, ισχύει. Θα σε ρωτάω εγώ και θα μου απαντάς. Όχι, θα κάτσε να κάνει πρόλογο. Περίμενε, θέλει να πει τα δικά του. Έχει δίκιο σε αυτό. Πες τα δικά σου, Στέργιο. Δεν ξέρω αν είναι 8, αν είναι 7,5, αν είναι 9,5. Ο Πάκο εξασφαλίζει πάρα πολλά χρήματα που θα τον διευκολύνουν το προσεχές διάστημα να κάνει τις κινήσεις που θέλει. Καλύτερες κινήσεις από ό,τι θα έκανε εάν δεν υπήρχε η πρόκριση. Εντάξει, θα περίμενε μετά ο Πάκο να δει πώς θα εξελιχθεί η πορεία του στον επόμενο γύρο του Europa League. Δεν συνέβη αυτό. Ο ΠΑΟΚ έχει εξασφαλίσει 7 παιχνίδια το μίνιμουμ. Ένα στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και άλλα 6 στο Europa League. Αλλά όταν φτάνεις ένα βήμα πιο κοντά στο Champions League, είσαι αφοσιωμένος εκεί και θα κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να βρεθείς στους ομίλους του Champions League. Η αντίπαλη είναι γνωστή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι η Μπενφίκα που καλό θα ήταν ο ΠΑΟΚ να την αποφύγει. Είναι η Δυναμό Κιέβου του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο με τον ΠΑΟΚ, έχω την εντύπωση. Ίδια παιχνίδια, ίδια προετοιμασία, μέρες πάνω κάτω. Ούτε έχουν κάνει κάτι εντυπωσιακό σε μεταγραφές οι Ουκρανοί. Και είναι και η Γάνδη του Λάζλο Μπόλωνη, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη το πρωτάθλημα του Βελγίου. Νομίζω έχουν παιχτεί 2-3 αγωνιστικές. Θα παιχτούν και άλλες 2 μέχρι 15-16 Σεπτεμβρίου. Καλό λοιπόν θα είναι. Να είναι η δεύτερη ομάδα που θα αποφύγει ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η καθαρά προσωπική μου άποψη. Γιατί οι άλλοι βλέπουν τη Γάνδη ως τον πιο αδύναμο αντίπαλο ανάμεσα στους τρεις. Τη Δευτέρα θα γίνει κλήρωση. Θα ξέρουμε αντίπαλο. Τα παιχνίδια 15-16 Σεπτεμβρίου αυτού του γύρου. Νοκάουτ παιχνίδι. Καλό θα είναι να παίξει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Δεν θα είναι άσχημο. Αν αποφύγει την Μπενφίκα, νομίζω ότι ο δρόμος μετά είναι πραγματικά ανοιχτός για τους ομίλους. Του Champions League. Τα play-off, ρε. Τώρα τι παίζεις, play-off. Δεν παίζεις άλλο ένα μετά. Τώρα είμαι τρίτο προκριματικό. Αν αποφύγει λέω, την Μπεσίκτας τώρα, την Μπενφίκα, ναι. Ο δρόμος είναι μετά ανοιχτός. Τώρα παίζουμε με Δυναμό Κιέβου. Παίζουμε με Δυναμό Κιέβου. Προκρινόμαστε. Πού πάμε μετά. Μετά πάμε. Play-offs. Θα είναι στους δυνατούς η Μπενφίκα ή η ομάδα που θα την αποκλείσει στον προηγούμενο γύρο. Ναι. Η Μπενφίκα, πες. Ναι, για οικονομία η Δυναμό Κιέβου ή η ομάδα που θα την αποκλείσει μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και στους αδύναμους θα είναι η Κράσνονταρ και η Γάνδη ή η ομάδα που θα αποκλείσει τη Γάνδη. Άρα αν παίξεις με τη Δυναμό Κιέβου και την αποκλείσεις θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για σένα. Αν παίξεις με τη Γάνδη και την αποκλείσεις θα παίξεις με την Μπενφίκα ή την Δυναμό Κιέβου μετά. Μετά μπορεί να υπάρχει και ορισμός γιατί αν περάσει και η Δυναμό Κιέβου σαν δυνατή και η Κράσνονταρ είναι ήδη στους αδύναμους. Θα παίξει σίγουρα με την Μπενφίκα. Θα παίξουν μεταξύ τους και θα παίξουν με την Μπενφίκα. Άρα εσένα σε συμφέρει τώρα. Είπαμε Δυναμό Κιέβου του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Αυτή θες.
Είναι καλή όμως. Για να την περάσεις και να πας μαζί με την Μπενφίκα και να μην πέσει με την Μπενφίκα μετά. Θα είναι δυνατός μετά. Για να μην πέσει με την Μπενφίκα μετά. Να παίξει με τη Γάμβη θεωρητικά που είναι πιο εύκολη. Ή με την Κράσνουντα. Ή με την Κράσνουντα. Σε διπλά παιχνίδια νομίζω ότι ο Πάουκ είναι ικανός να τους αποκλείσει. Α, διπλά παιχνίδια είναι αυτά τα play-offs του Champions League. Ναι, γιατί η UEFA δίνει σημαντικό βάρος. Και μετά προκρινόμαστε και πάμε ομίλους στο Champions League. Ας έρθει η Bayern. Να δει τι εστί Βερίκοκο. Έτσι. Στην Τούμπα. Έτσι, στην Πατού. Η Juventus ή η Real. Γατάκια. Τα ψέματα τελείωσαν. Βέβαια. Λοιπόν, ο Πάουκ έχει εξασφαλίσει μπόλικη ηρεμία. Πολύ λιγότερη πίεση από εδώ και στο εξής. Νομίζω αισθάνεται καλά και ο Φερέιρα. Αισθάνονται καλύτερα και οι παίκτες. Αισθάνονται καλύτερα και ο Ρέμπε. Και όλοι οι άνθρωποι της ΠΑΕ και ο Ιβάν Σαββίδης. Και γενικότερα όλος ο κόσμος του Πάουκ. Είναι μια μεγάλη πρόκριση. Ήταν ευτυχή συγκυρία που ο Πάουκ συνάντησε την Μπεσίκτας σε αυτό το timing. Το έλεγα και προχθές με τον Νίκο Μοσκοβίτη. Μπορεί σε ένα μήνα η Μπεσίκτας να έχει μια διαφορετική εικόνα. Αλλά αυτό που περίμενα και περιμέναμε πολύ, ότι δεν θα έχει ομοιογένεια ειδικά στην άμυνα, φάνηκε με τον πλέον εμφαντικό τρόπο στο πρώτο μισάωρο. Η έμπνευση του Γιαλτσίν να βάλει δεξί μπακ τον Λένς αποδείχθηκε καταστροφική για την Μπεσίκτας. Δεν είναι αμυντικός Ολλανδός, εξτρέμι είναι το παιδί. Πηγή κινδύνων στο πρώτο μισάωρο. Από εκεί ξεκίνησαν οι περισσότερες φάσεις για τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλός ο Γιαννούλης. Το να πω κάτι παραπάνω για τον Τζόλι από αυτά που έχουν πει οι περισσότεροι και έχουν γραφτεί, νομίζω δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα. Αν θυμάστε, από πέρσι έλεγα, γιατί βλέπω το παιδί εδώ και 3-4 χρόνια, είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει μια απίστευτη αίσθηση του γκολ και όπως μου έλεγε και προπονητής του πέρσι, μπορεί να πετύχει γκολ από οποιαδήποτε θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή και με οποιοδήποτε τρόπο. Το πλασί που κάνει στο πρώτο γκολ είναι δείγμα το πόσο πιστεύει στον εαυτό του και ποιο είναι το ταλέντο του. Εντάξει. Να σε διακόψω. Ναι. Και τα δύο γκολ είναι πολύ ωραία. Το πρώτο είναι, γκολάρες. Το πρώτο είναι πιο εντυπωσιακό. Είναι γκολάρες. Και φυσικά η πάσα που βγάζει. Το δεύτερο που κάνει ο Ακπομ την προσπάθεια που πέφτει και την προλαβαίνει και τη γυρνάει. Γι' αυτό λένε γκολάρο, όχι δικό του. Ομαδικά γκολάρες. Το πρώτο όμως κάνει και ένα τελείωμα που είναι. Κάνει φοβερό, ναι. Κάνει φοβερό, ναι. Ευρωπαϊκό. Και ο Σβάμπ, με τον οποίο με το που μπήκε τον γκολ, είδε τα σχόλια, λέει: παιδιά, τέτοια πάσα δεν έχει κάνει, λέει, μέσος μας εδώ και χρόνια, λέγανε και τέτοια. Εντάξει, όταν και φυσικά είναι, όλα γίνονται. Όχι, είναι, την ώρα το γράψανε. Με τον μπήκε τον γκολ από κάτω. Απίστευτη πάσα του Τζόλι. Ωραία πάσα είναι αυτή που έκανε. Στο τρίτο γκολ. Ωραία γκολ. Ωραία γκολ. Ενώ έχει τον Ελ Καντουρί μπροστά του. Ωραία είναι όλα τα γκολ. Ναι. Είναι η προφανή επιλογή να δώσει τον Ελ Καντουρί. Κάνει λάθος όμως αμυντικό στο τρίτο γκολ. Δηλαδή πάει να διώξει την πάσα και φύγει κατά πόδια. Ναι, αλλά ο Τζόλι σημαδεύει τον Πέλκα. Συγγνώμη, θέλω να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω στην αρχή ότι έκανε λάθος. Ο Ελ Καντουρί, ο Γκάγκας δεν μπορεί να κάνει μια προβολή εκεί. Μια χαρά τον Ελ Καντουρί χθες. Εχθές ήταν μια χαρά. Παιδιά, είναι μόνος του με την εστία, αλλά ήταν σε λάθος γονατισμό. Μα δεν του ήρθε η μπάλα για να κάνει τέτοιο. Μπροστά του ήταν η μπάλα. Ήταν λίγο πιο το μπροστά. Το Πέλκα σου λέω σημάδευε. Το ξέρω, αλλά μπορούσε και να το βάλει ο Καντουρί. Όχι, να μην το βάζει. Να μην το μια χαρά το βάλω ο Πέλκας. Για να μην μείνει γι' αυτό. Εντάξει. Από το μισάρο λοιπόν ο Πάοκ βάζει απίστευτες βάσεις για την πρόκριση. Οκ, okay, γίνεται ένα λάθος, μειώνει η Μπεσίκτας, φοβερή πάσα του Λένς. Ναι, ωραίο. Στα πόδια του Λάριν, φοβερή πάσα. Και καλό τελείωμα, οκ. Okay, ωραίο, ωραίο. Του Λάριν. Και έχετε το πέναλτι, πραγματικά χαζό πέναλτι αυτό του Έλλιντον. Φοβερό. Δηλαδή στη γωνία της μεγάλης περιοχής, με πλάτη ο Ακπομ, από εκεί δεν μπορεί να απειλήσει ούτε ο Ιμπραήμοβιτς, με πλάτη. Κάνει πέναλτι ο Βραζιλιάνος, με το ωραίο μαλλί. Ο Τσούμπα. Ρε Τσούμπα, παίξαμε σκόρε Τσούμπα, ρε Σιγουρά. Ναι, παίξαμε Τσούμπα. Και κάνει αυτό το πέναλτι. Νομίζω υπάρχει ένα θέμα με τα πέναλτι του ΠΑΟΚ. Ας βρεθούν οι εκτελεστές για να μην έχουμε στο μέλλον παρατράγωδα. Γιατί η εκθέση δεν κόστησε, αλλά μπορεί κάλλιστα να κοστίσει στον επόμενο γύρο ή στο μεθεπόμενο ή σε κάποιο παιχνίδι. Στο 45 με το 50 τόσο που βγήκαν δύο φορές μόνοι τους. Και τα έβγαλε ο Ζήφκοβιτς. Ναι, όντως είναι και αυτό. Εκεί είναι το εκεί, πολύ σημαντικό. Ναι, γιατί αν εκεί κάνει 3-2. Εκεί δεν το πήγε πολύ καλά. Ο ΠΑΟΚ. Έλεγα για το πέναλτι. Ναι. Ότι νομίζω ο Πέλκας είναι μια προφανής επιλογή. Το είπε Χρήστο στις δηλώσεις του. Ότι μου το ζήτησε, λέει, και επειδή είμαστε φίλοι. Και ναι, είμαστε φίλοι. Επειδή έπαιζε καλά, δεν λέει. Με αυτά, ναι, δεν παίζουμε. Ναι, και το κέρδισε αυτό, λέει. Αν είχαμε στην πρόκριση, θα ήταν μετά, δεν θα ήταν φίλοι. Άμα ήταν θέμα πρόκριση, θα το εκτελούσε ο Πέλκας. Ο Σβάμπ. Νομίζω δεν έχει χάσει πέναλτι στην καριέρα του. Α. Το έχει ψάξει ο Σταύρος αυτό. Δεν το έχω ψάξει, είναι αλήθεια. Αλλά προφανώς και ισχύει. Θα χάσει. Ότι δεν έχει χάσει την καριέρα του. Ακόμα και ο Μιχαηλίδης. Με το αριστερό. Εντάξει. Να βρεθεί ένας παίκτης, γιατί, οκ, okay, εχθές ξαναλέω δεν κόστησε, αλλά μπορεί να κοστίσει
στο άμεσο ή απότερο μέλλον. Τώρα τελευταία. Και ο Μπίζεβαρ έχει χάσει και ο Σβιντέρ έχει χάσει και ο Άκπομ έχει χάσει. Οκ, να μπει ένα τέλος σε αυτό για να μην τραβάμε τα μαλλιά μας είτε σε σύντομο χρονικό διάστημα είτε λίγο αργότερα. Λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο ευτυχώς δεν γίνεται το 3-2 γιατί ο Πάοκ είχε καταναλώσει πολλές δυνάμεις στο πρώτο ημίχρονο. Ο πραγματικά έκανε σμπαράλια την Μπεσίκτας, δεν την άφησε να πάρει ανάσα. Δεν ξέρω πώς θα ήταν το παιχνίδι στο 3-2. Οι γκάγκες βγαίναν όλο μόνοι τους και τα βάρωσαν πάνω στο Ζίβκοβιτς. Μια χαρά, είναι, μια χαρά και ο Ζίβκοβιτς που θυμήθηκε αντί του Πασχαλάκη. Δικαίωσε την επιλογή του, του Πορτογάλου. Το σενάριο αυτό που λένε ότι ο μεγάλος Αμπέλ. Τι? Μεγάλος Αμπέλ. Ο μεγάλος Αμπέλ. Τι κάνει? Καθαρίζει. Πώληση. Όχι. Τι κακό είναι. Τα παλιά, όλα δύο τα παλιά. Δεν θέλω να πω τη λέξη που χρησιμοποιούν. Ορισμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ στα social media. Ωραία, υπάρχει. Ο μεγάλος Αμπέλ λέει σιγά σιγά όλο. Υπάρχει για να φύγει. Αν θες τιμωτοφύλακα, δώσουμε 500.000 ευρώ και πάρτουν. Να σου δώσω 500.000 ευρώ για έναν παίχτη που δεν τον θες. Κάτσε, πού τα βρίσκεται αυτά, αριστερή. Μα εσύ τα λέω. Πώ το κουστολογώ, ρε. Περισσιακό του στοιχείο. Κράτο και πλήρων έτονα. Κράτο τον εσύ είναι. Θα τον βρω άλλη ομάδα. Αφά κανένα εξώδικο πάλι και από αυτό, θα σε πω εγώ. Προσφυγή, προσφυγή. Πλέον η προσφυγή έτσι γίνεται. Δεν μπορεί να καταθέσει προσφυγή απευθεία. Πρέπει να στείλει ένα εξοδικό πρώτα που να λέει ότι αν σε 15 μέρες δεν με πληρώσεις, ενεργοποιείται η προσφυγή. Έτσι είναι η διαδικασία. Δεν ξέρουμε πώς είναι η διαδικασία. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Κανένας. Μόνο μάθατε φέτος. Μόνο Χρήστος ξέρει. Πώς δεν ξέρεις. Ο Λεβέκ δεν έκανε προσφυγή. Με Χρήσανθο είσαι απέναντι. Δεν είσαι με κανένα. Δεν ξέρει. Καλά, άρα ξέρεις. Ναι, ναι. Στέργιο, αν στη θέση Τζόλη στο πρώτο γκολ ήταν ο Μπίσεσβερ, τι πιστεύεις θα γινόταν. Λέει ο φίλος μας ο Γιώργος με μήνυμα στη σελίδα. Στείλτε μήνυμα στη σελίδα του Λίμπερ στο Facebook. Θα χτυπούσε η καμπάνα της Γιαβαρβάρας από την μπάλα. Έλα ρε το φάγα το παιδί τώρα. Όταν έπαιζε μπαλάρα και πέρανε τον double ήταν καλός όμως. Ο τεχνίτης, ο μάγος, ο Ντελικάτος κτλ. Τζόλης, το ζώτη πάω το ρίξα. Έλα με τον Λεβέκ με τον Τζόλη. Ο Τζόλης έλα με τον Λεβέκ. Κολάρα το μικρό, κολάρα, μπράβο το μικρό! Ο Πιτσιρικάς δικαιώνει το Φεραίρα, δικαιώνει όσους πιστεύουν στο μεγάλο ταλέντο του Ιμπάλα, στον ουρανό της Εστίας του Ερσίν Ντεστάνογλου. Δεν είχε περιθώρια από πολύ ωραία ενέργεια του Δημήτρη Γιαννούλη. Έκοψε την κατάλληλη στιγμή στον τόνο του σημείου του πέναλτι και ο νεαρός με ένα ζήλιτο σου. Έχουν δυναμώσει όλοι τον κόλ μεγάλης κλάσης του Πιτσιρικά. Φανταστικό τελείωμα. Ο Άκπομ στον Πέλκα. Ο Πέλκας σηκώνει την μπάλα και τον Άκπομ με στη μεγάλη περιοχή. Ο Τσούμπα δεν μένει όρθιος. Η μπάλα στα δίκτυα! 1-0! Ο Τζόλης και πάλι! Ο Τζόλης και πάλι! Απίστευτο κόλ! Ηρωικό κόλ γιατί ο Τσούμπα πέφτοντας. Έσκει την μπάλα στον Τζόλι, ο Τζόλι, δύο γκολ μέσα σε 25 λεπτά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να λοιπόν που ο νεαρός κάνει ό,τι δεν έκανε. Γίνεται η σέντρα, δεύτερο δοκάρι, μπάλα. Να σημαίνω το σουτ. Ο Λένς ένα σουτ κοντράρι, μπάλα πάνω σε Βαρέλα. Και Γιαννούλη, ο Γιαννούλης έχει χώρο για να ρίξει την αντεπίθεση. Κάνει κίνηση ο Τζόλι, ο Γιαννούλης κάνει την επιλογή. Ο Τσούπα Άκπομ χάνει την επιλογή της αντεπίθεσης. Άκπομ δίνει στον Τζόλι, μέσα στη μεγάλη περιοχή Τζόλι. Ναι, μέσα στη μεγάλη. Το γκολ! Ναι! 3-0! Ασίστο Τζόλις! Ασίστο Τζόλις! Ποιος είναι ο απίστευτο ρε? Ο απίστευτο ποιος είναι? Σήμερα! Ο τρελιός! Στο 33-0! Τι πετάγεσαι ρε τρέγια, περιγράφει! 3-0 ο Πάο γκολ ο Πέλκας! Από ασίστο Τζόλι! Κάτσε ρε, περιγράφει ρε τρέλια! Ο Τζόλις βρέθηκε με στη μεγάλη περιοχή, είδε την κίνηση στο δεύτερο δοκάρι του ραδιόφωνο. Αυτός ήταν στούντιο, κατέβαζε το γήπεδο, την έγραμμα κάτω. Και τώρα για αυτός το γκολ. Μια χαρά είναι ο Τάσος. Εκεί μάλλον για τη Λεζάντα. Το πρώτο, το πρώτο. Ο Τζόλις, το σούτι πάνω τα δίκτυα. Ένα μηδέν ο Πάοκ με τον Τζόλι. Ο Τζόλις, ένα μηδέν ο Πάοκ. Το μάθετε και το Τζόλι. Κολάρα το μικρό, κολάρα, μπράβο το μικρό. Ο Πιτσιρικάς δικαιώνει το Φεραίρα, δικαιώνει όσους πιστεύουν. Στο μεγάλο ταλέντο του Ιμπάλα, στον ουρανό της Εστίας του Ερσίν Ντεστάνογλου. Ντεστάνογλου. Μπράβο στο Φεραίρα, δεν είπατε όμως που έβαλε 4 από την Ακαδημία. Που θέλατε να τον φάτε. Ναι, ο Άμπαλος. Δεν κάνει και μεροδιάς και τα λοιπά. Εσείς που δεν ξέρετε. Μόλις καθάρισε τώρα λίγο τους. Το Μάτος και τους υπόλοιπους. Έλα, μη λες τέτοια τώρα, εντάξει. Α, συγγνώμη. Μη λες τέτοια. Δεν λέω. Δώσανε 5 τίτλους οι παλιοί. Απλά η ζωή συνεχίζεται. Αλλά ας πάμε στο break και θα σου πω στο πέντε break. Πέντε τιτλάρες δώσαν εσύ, Χρήστε. Πέντε τιτλάρες έδωσαν. Εντάξει, Κώστα. Και ένα κλεμμένο, Εστέριο. Αντί πάλι. Δύο double και δύο κύπελα. Συγγνώμη, επειδή δηλαδή. Αρχίσει και παραφέρεσαι. Ναι. Συνεχίζουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο. Σε
είπα τη Δευτέρα θα γίνει η κλήρωση. Νομίζω και το Europa League δεν είναι Δευτέρα. Ναι. Άρα θα έχουμε μια. Κυριακή βράδυ θα ξέρουμε στο Europa League. Στο Europa League θα ξέρουμε τους πιθανούς αντιπάλους. Κυριακή βράδυ του Άρη. Του ΠΑΟΚ τους ξέρουμε ήδη. Εάν δει κανείς με μια γρήγορη ανάγνωση, δεν χρειάζεται και πολλή ανάλυση, το τι έχουν κάνει Μπενφίκα, Δυναμό Κιέβου και Γάνδη, θα καταλάβει γιατί η Δυναμό Κιέβου φαντάζει θεωρητικά τουλάχιστον ο πιο προσιτός αντίπαλος. Τι έχουν κάνει, τι εννοείς, μεταγραφικά. Μεταγραφικά και ποιο είναι το ρόστερ. Οι Ρώσοι, η Κώστα, είδαμε πέρσι και την Κράσνοντα. Και είναι ο Λουτσέκου, ο Λουτσέκου είναι. Ουκρανική είναι βασικά η Δυναμό. Ο Λουτσέκου. Λοιπόν, εντάξει, Ανατολική, Σοβιετική. Έχει αγοράσει η Μπενφίκα έναν Βραζιλιάνο από την Γκρέμιο 20 εκατομμύρια ευρώ, τον Έβερτον. Έναν άλλον Βραζιλιάνο από την Κορίνθιας άλλα 18 εκατομμύρια. Έχει πάρει επιθετικό από την Φράιμπουργκ, το Βάλτσμιντ, άλλα 15 εκατομμύρια. Έχει πάρει και ελεύθερο τον Βερτόχεν της Τότεναμ, από τους κορυφαίους νομίζω αμυντικούς στην Ευρώπη. Άστο, δεν το συζητάμε με λίγα λόγια. Δεν τι θέλουμε. Έχει επιστρέψει ο Ζεσούς. Δεν τι θέλουμε, τελείωσε. Είναι μη εξαιρεταίος και μεταξύ άλλων διαπραγματεύεται με τον Καβάνι, έχει μέσα τον Δίας, τον Γκριμάλντο, έχει Ράφα Σίλβα, έχει Πίτσι, έχει Βινίσιους, έχει τις Παναγιά στα μάτια. Η Γκέντ, η Γάνδη, δηλαδή, η Γάνδη. Επειδή πούλησε τον Τζόναθαν Νταβίτ στη Λί 32 εκατομμύρια ευρώ, έναν 20χρονο Αμερικανό-Καναδό, έχει ρίξει αρκετά χρήματα από αυτά στο μεταγραφικό παζάρι, μάλιστα, ο Πόλωνη, ο οποίος ανέλαβε 20 Αυγούστου την Γάνδη. Τι τώρα, δηλαδή, πριν 5 μέρες. Μια εβδομάδα, ναι, γιατί ξεκίνησε άσχημα ο Μπάλωνη, ο προκάτοχός του. Λάζο Μπάλωνη. Έχουν πάρει και ποδοσφαιριστές με 5-6 εκατομμύρια, 2-3, έχουν πάρει άλλους 2-3 με. Και τι τους φοβάσαι τώρα αυτούς, μωρέ, μια εβδομάδα ομάδα. Εγώ αυτούς τους φοβάμαι, λόγω ετοιμότητας. Έχουν παίξει ήδη, σου λέω, παιχνίδια. Πόσα έχουν παίξει, 2 μάτς και ο Πάοκ. 2 και θα παίξουν άλλα 2-3. Εντάξει, θα έχουν 5 μάτς επίσημα στα πόδια τους. Έλα βρε τώρα, μωρέ τώρα. Η Δυναμό Κιέβου από την άλλη έχει πάρει 2 ελεύθερους απλά. Έναν αριστερό μπακ από την Λεχ Πόζναν. Πεχτάρα. Τον Κράβετς από την Καϊσέρι Σπορ, 31 χρονών. Ουκρανός ως ελεύθερος. Έχουν επιστρέψει 5-6 δανεικοί. Δεν έχει πουλήσει τίποτα. Είναι η ίδια ομάδα με πέρσι. Ουσιαστικά δεν έχει τόσο ακριβό ρόστερο Μιρτσέα Λουτσέσκου. Θα τον πει ο Ράζ με τα μυστικά του Πάκρυση. Όντως. Το βασικό κομμάτι είναι ένα. Γι' αυτό αμπέλεκανε. Τύχη για την κλήρωση. Γι' αυτό αμπέλεκανε κάθαρση, κάθαρση. Πού θα γίνει το μάτς είναι πάρα πολύ κομβικό σε αυτά τα μάτς. Α, είναι μονό, ε. Είναι μονό. Oh, αλλιώς είναι το Μπεσίκτας ΠΑΟΚ, αλλιώς είναι το ΠΑΟΚ Μπεσίκτας. Αλλιώς είναι το Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, αλλιώς είναι το ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Αλλιώς φυσικά είναι το Μπενφίκα ΠΑΟΚ, αλλιώς το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Βέβαια δεν ξέρω αν σωστό. Με την Μπενφίκα ή τη Δυναμό Κιέβου θα σε βόλευε περισσότερο Στέργιο να παίξει εκτός έδρας. Γιατί? Στην κόντρα και τα λοιπά. Γιατί έχει τέτοια στοιχεία ο ΠΑΟΚ. Μπορεί να παίξει στην κόντρα την πολύ καλύτερα. Η Μπενφίκα δεν με βολεύει πουθενά. Εντάξει, η Μπενφίκα είδες πως έχασε το πρωτάθλημα. Τι έκανε στα τελευταία 10 της παιχνίδια που δεν μπορούσε να κερδίσει την Τσιταντέλα. Και έχασε το πρωτάθλημα. Και έχασε το πρωτάθλημα. Την Πότρο. Άρα, τι σημαίνει αυτό. Όχι. Είναι και το timing που είπε μια ομάδα. Άμα έπαιζε με την Μπεσίκτας πριν 6 μήνες, μπορεί να το έχει 3. Τώρα, έτσι όπως ήρθε η Μπεσίκτας στην έδρα σου, αποκτάς πλεονέκτημα. Παίζει ρόλο λοιπόν και η κλήρωση σε αυτή τη φάση. Είναι ένα κομμάτι πολύ βασικό. Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα και τελειώσαμε. Δυναμό Κιέβου και στην Τούμπα κιόλας. Πάμε για playoff. Δηλαδή, ρε φίλε, εντάξει. Πάμε για playoff. Ωραία. Λοιπόν. Ο Τζόλης είχε βάλει 2 γκολ στην Μπεσίκτας και σε αγώνα K12 που έλεξε 3-1. Το έχει το βιντεάκι στο ΠΑΟΚ 24. Ναι, το δεύτερο γκολ που βάζει είναι φοβερό. Διότι κάνει τρίπλα με γυρισμένη πλάτη. Έχει γυρισμένη πλάτη τον αμυντικό. Και του κάνει επιτόπια τρίπλα και το παστελώνει στο παραθυράκι. Αυτό το είδες. Το είδα, ναι. Είναι ένα παιδί. Το 14 έκανε άνω κάτω την Μπαρτσελώνα, την αντίστοιχη ομάδα της Μπαρτσελώνα, μέσα στη Μασία, ένα φιλικό, το διευκρινίζω. Την κάπα 14 της Μπαρτσελώνα. Και δικαιολογημένα από τότε έχει γίνει τόρος ότι η Μπαρτσελώνα τον έχει βάλει στη λίστα της και τον παρακολουθεί κτλ. Από μικρός έδειξε ο Τζόλης. Τώρα που φεύγει ο Μέση, ότι πρόκειται να για πάρει τον Τζόλη. Ναι. Για 2 χρόνια τον χάσαμε, τα ίχνη του γενικότερα πήγε στη Γερμανία, οικογενειακός, πάλεψε εκεί να κάνει κάτι παραπάνω. Δεν τα κατάφερε, δεν έκατσε εκεί στην κυρία, επέστρεψε στον ΠΑΟΚ. Είναι ένα παιδί, νομίζω, πολύ διαφορετικό πλέον. Εντάξει, που είναι και μυαλωμένο και έχει καταλάβει ότι του δίνεται μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο ξεκίνημα της καριέρας του να κάνει πολλά πράγματα και να έχει μια καριέρα όπως τη θέλει.
Το ίδιο ισχύει και για τον Μιχαηλίδη, που κλήθηκε και στην Εθνική Ελλάδος. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Το ίδιο ισχύει και για τον Κούτσια, που ακολουθεί, και για όλα τα παιδιά που θα έχουν φέτος χρόνο συμμετοχής. Και δικαιολογημένα να έχουν, γιατί για παράδειγμα χθες είδαμε τον Εσίτη να κάνει όσα λάθη δεν έκανε όλη η ομάδα στα λεπτά που αγωνίστηκε. Δεν νομίζω για παράδειγμα ο Τσιγκάρας να έκανε λιγότερα λάθη ή περισσότερα. Θα τα πήγαινε μια χαρά ο Τσιγκάρας. Εντάξει, να αφήσει λίγο πάω και αυτό κάνει την τάση του να αγοράζει ακριβά παίχτες που οι δικοί του δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα. Το μόνο που τους λείπει είναι εμπειρία, εντάξει. Αλλά όπως έκανε χθες λάθος και ο Ίγκασον, λάθη, έκανε και ο Μιχαηλίδης. Αλλά χίλιες φορές να έχω τον Μιχαηλίδη, παρά να έχω τον Ματέος Βιβιάν, ή να έχω τον Χατσερίδη, ή να έχω τον Μπογκάνη Κουμάλο. Εντάξει, δεν χρειάζονται πλέον τέτοιοι. Έχουν τα οι πιτσιρικάδες του ΠΑΟΚ μια πολύ μεγάλη ευκαιρία και υπάρχουν και άλλοι ακόμα που τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσουν. Είναι ο Κωνσταντέλιας, που μετά από δική του επιθυμία δεν ανήκει τώρα στην Μπαρτσελόνα. Δεν βόλεψε το όλο σκηνικό οικογενειακός να πάνε στη Βαρκελόνη κτλ. Η οικογενειακό ήταν το θέμα. Παραμένει στον ΠΑΟΚ Κωνσταντέλιας. Υπάρχει και ο Χατζηστραβός. Οκ. Okay. Η ουσία των όλων πραγμάτων, γιατί είναι μια διαδικασία αυτή που θα χρειαστεί χρόνος για να φέρει τα κέρδη, τα αναμενόμενα στον ΠΑΟΚ, είναι ότι όλοι από χθες το βράδυ και στον ΠΑΟΚ και γύρω από αυτόν μπορούν να αισθάνονται καλύτερα και να περιμένουν ένα Σεπτέμβριο όπου ο ΠΑΟΚ θα έχει την ευκαιρία να μπει στους ομίλους του Champions League. Εκ των πραγμάτων. Τι timetable έχουμε τώρα, Στεριό? Τι περιμένουμε τώρα δηλαδή? Το επόμενο πότε είναι? Το επόμενο είναι 15 ή 16 Σεπτεμβρίου. Σεπτέμβριο, δηλαδή 4 μέρες μετά. Σε 2 εβδομάδες παίζουμε δηλαδή από πάλι. Την πρεμιέρα της Super League. 12 Σεπτεμβρίου είναι η πρεμιέρα της Super League. Μετά από 3-4 μέρες ο ΠΑΟΚ θα έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δευτέρα έχουμε κλήρωση δηλαδή. Δευτέρα έχουμε κλήρωση. Δευτέρα κλήρωση. Και μετά από 2 εβδομάδες παίζουμε. Τι ώρα, ξέρουμε? Μία. Ή μία ή δύο. 12 πριν την Καναγκόνικα. 12 και 5. Αυτή τη σάλκη που το βάλανε 2 η ώρα το μεσημέρι το παιχνίδι. Φοβερό. Εντάξει, τέτοιες ώρες παίζουν βέβαια. Ένα με τους ερασιτέχνες, Εστέριο. Ένα. Δεν τα λέμε. Κοίταξε, καλύτερα να παίξουμε τη σάλκη παρά με το Βόλο και τον Ατρόμητο. Έπρεπε να πει παρά με τον Ατρόμητο 3-2 και το Μέγα Αλεξάνδρου Βραχιάς. Που θα παίξει ο Ηρακλής Αμπελοκήπων. Με αυτούς θα παίξουν. Ηρακλάρα, σ' αγάπω. Για πες, Στεριό, πώς αναδεικνύουμε το στήθος, λέει, με το make-up. Δεν χρειάζεται να αναδείξει. Το βγάζει. Βάζει σε σιλικόνι. Και τη βάφη τώρα, δηλαδή. Συγγνώμη, τι τηλεόραση είναι αυτή, ρε φίλε. Κώστα, μιλούσαμε για το ποδόσφαιρο. Τι τηλεόραση είναι αυτή, ρε φίλε. Αυτή που βλέπει. Επίσης, να δώσω τα συγχαρητήριά μου. Ναι. Τα συγχαρητήριά μου να δώσω. Ναι. Στον καλό, εξαιρετικό φίλο και συνάδελφο που ανέλαβε προϊστάμενο στην ΕΡΤΡΙΑ. Ποιο? Το Γιώργο τον Τραπεζανίδη, να πούμε σιδεροκέφαλο. Ο αδερφό μα ανέλαβε. Αδερφό σου. Αδερφό το γίνει τώρα, ρε. Το γλύφτη. Ναι, χρειάζομαι να κλείψω τον Γιώργο, πιστεύεις, για να πάω στην ΕΡΤ? Όχι, όχι, όχι. Ναι, σωστά, θα πάρεις τον τέτοιο. Πώς το λένε? Θα πάρω, τι θέλω. Τον Αυγιανάκη. Λευτέρα, ροζ, Λοιπόν, να δώσουμε συγχαρητήρια στον Γιώργο. Και άλλη μια είδηση media είχα, αλλά λέω να. Ανέλαβε προϊστάμενο του αθλητικού τμήματος. Βασικά προϊστάμενο μου είπανε. Γενικά. Ξέρω εγώ. Να τον πάρουμε, να τον ρωτήσουμε. Τώρα μιλούσε στο Facebook μαζί του, γι' αυτό και το θυμήθηκε. Για ρωτών. Εντάξει. Λοιπόν, όλα καλά. Ναι. Στέργιο, συνεχίζουμε. Αυτή μόνο είναι η είδηση που μας έδωσες. Ήθελα και μια ακόμη media να σας δώσω, αλλά την δώσω μετά. Δώστε μετά τη media. Για να το κλείσω, πάω πλέον, θα μπορεί κάτω από πολύ καλή ηρεμία και όχι φωνές, απαιτήσεις για απομακρύνσεις κάθε είδους κτλ. Κτλ. Να ενισχυθεί στη θέση που θέλει. Νομίζω ότι μια ενίσχυση στον άξονα της μεσαίας γραμμής είναι σούπερ απαραίτητη. Ένας ποδοσφαιριστής που να είναι πίσω από τον φορ, που να έχει γκολ και assist, θα είναι και αυτός απαραίτητος. Και ένας επιθετικός. Και αν πουληθεί ο Πασχαλάκης και ένας τερματοφύλακας. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Μήπως εκτός από μεταγραφές θα έχουμε και αποχωρήσεις? Δεδομένο είναι ότι θα έχουμε αποχωρήσεις. Και φυσικά και θα έχουμε αποχωρήσεις. Και παίξανε, που μπορεί να μην πάει το και κάποιοι που παίξανε χθες είναι πουλημένοι ή θα φύγουν, τέλος πάντων. Που παίξανε χθες. Μπορεί να είναι κάλεστο ο Γιαννούλης ένας παππούς. Έτσι. Μπορεί να είναι ο Λιμιός. Έτσι. Μπορεί να είναι ο Πέλκας. Έτσι. Όχι, ο Πέλκας όχι. Μπορεί να είναι ο Τσούμπα. Ο Τσούμπα όχι, τον παίξαμε σκόρερ και έχασε το πέναλτι.
Άρα ξεπούλημα. Υπενθυμίζω ότι Πέλκας, Λιμιός και Άξεν. Ξεπούλημα. Δεν υπάρχει μία. Άρα, έχουν, ακόμα έχουν ακόμα ένα χρόνο συμβόλαια. Περήφανες πωλήσεις. Περήφανες, έρχονται. Ακόμα ένα χρόνο συμβόλαια έχουν. Ποιος? Πέλκας, Άκπομ, Λιμιός. Και τι έγινε. Λιμιός, να τους κάνει επέκταση. Ιβάν. Μπορεί να μην ναι, αλλά έχουν ρήτρα 20 εκατομμύρια και τους πουλάς για 4. Είναι μια διαδικασία που ξαναλέω θα ωραία έχει... το βαψί όσο το βλέπω. Θα έχει αρκετό ψωμί τον Σεπτέμβριο. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Βιερίνη. Αν βρεθεί στο και ένα η χρυσή τομή ή θα έχουμε οριστική αποχώρηση του αρχηγού. Εντάξει, σε δεύτερο πλάνο έχει ο ΠΑΟΚ αρκετούς παίκτες να δώσει δανεικούς, αλλά κυρίως έχει και παίκτες που πρέπει να τελειώσει μαζί τους, όπως είναι ο Ρέι που δεν υπολογίζεται. Αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να βγάλει κάποιο κέρδος από τον Αργεντίνο. Υπάρχει ο Μιχόγεβιτς που το συμβόλαιό του λήγει το Δεκέμβριο. Δεν νομίζω ο ΠΑΟΚ να πάρει ούτε ευρώ για τον Βόσνιο που έδωσε 300.000 ως μια επένδυση όχι ιδιαίτερα ακριβή. Αλλά δεν βγήκε αυτή η επένδυση. Να δει τι θα κάνει με τον Νουάρτα. Εντάξει. Κρίμα. Είναι θέματα αυτά που σαφώς. Τον Νουάρτα τι θα κάνει. Το Φασίδι. Φασίδι μένει δεύτερο χρόνο δανεικό. Τώρα που πέφτει η Ξάνθη θα μείνει δανεικό ο Φασίδι. Δεν το ξέρω. Γκολάρα. Είπε ένα μπράβο για το αποκλειστικό τη εκπομπή. Oh. Για τον Βασίλη από την Αυστραλία με έδρα τη Σύνδνο. Που παίρνει την Ξάνθη. Που το είπε η εκπομπή το τέλειο Ιουλίου. Α, ναι, το είπε, το είπε. Όταν κανένας δεν ήξερε τίποτα και λέγανε ότι διαλύεται και τι είναι αυτά που λέτε. Γιατί σε θέματα Ξάνθης, Στέριο, είμαι ο πιο έγκυρος στη Θεσσαλονίκη, να ξέρεις. Όταν όλοι λέγανε διαλύεται και φεύγει και έκανε αυτή τη συνέντευξη τύπου ο Πανόπουλος και έλεγε 14 Αυγούστου αποχωρώ και την ίδια στιγμή που έβγαζε για εκαθάριση, μετά από τρεις μέρες έκανε γενική συνέλευση για αύξηση με τον κεφαλαίο. Βασίλης Παπαδημητρίου. Βασίλης Παπαδημητρίου, με κολλητό. Who are you? Ομογενής από την Αυστραλία, ο οποίος παρουσιάζεται και το ίδιο ότι ήταν και χορηγός στη Λίβερπουλ. Βέβαια, ήταν και χορηγός στη Λίβερπουλ. Και ο Λεμπρόν Τζέιμς είναι. Ναι, και. Μέτοχος. Και φοβερή πάσα του Άκμπομ. Αυτό και... είπε γκολάρα βάλανε. Έκανε φοβερή ενέργεια. Γκολάρα και βάλανε. Και εδώ, τι πάσα μου λε, δίνει. Του φύγε του. Εδώ ο Άκμπομ κάνει ωραίο στα μάτια, ωραίο. Τη δίνει. Καλά, Στέργιο, είναι ό,τι να αυτή, ρε. Είναι ό,τι Στέργιο, στον Καντουρί πάει να τη δώσει. Τον Πέλκα, αν δει το. Και ο Καντουρέ έχει λάθο βήμα. Του... Έχει ανάποδο βήμα. Είναι ό,τι να είναι η άμυνα τη Σέρβια. Δεν υπάρχουν ναι. Στόπερ πουθενά. Ποια Μπεσίκτα τώρα, εντάξει, μην πανηγυρίσει. Το δεξί μπακ είναι μπροστά. Ο Στόπερ, οι δύο Στόπερ σε αυτή την επίθεση. Οι δύο Στόπερ δίνονται στη θέση του. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και έλεγα για το αποκλειστικό που έδωσε ο Λίμπερο και τώρα το... κάποιοι πανηγυρίζουν. Ναι. Με έδρα στη Σύδνο, Σύδνο, ναι. Όχι Σύνδο, ναι. Σύδνο. Στο Σίδνεϊ. Το εργοστάσιο εκεί πέρα που έγινε και το deal. Μπράβο. Έτσι. Ωραία. Και να δώσω και τα credit στο φίλο του Θανάση που μου το είχε πει τότε. Ποιο Θανάση? Ένας, αυτός μου είχε πει την είδηση τότε. Μου λέει μη τρως από... Τον Αθανασιάδη, το φίλο σου. Καημένος, δεν είναι καλά, δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά ο Θανάση. Δεν είναι καλά. Και πλέον η Ξάνθη είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη κατηγορία θα έχει τον συγκεκριμένο. Μάλιστα. Άλλαξε και γραφή, αλλά απορώ όμως γιατί τα έκανε όλα αυτά αφού δεν υπήρχε τίποτα με το. Ήταν μια σκευωρία. Και έχει αλλάξει γραφεία. Όνομα, έχει αλλάξει σήμα, τέτοιο. Έχει πουλήσει ο Πανόπουλος μετά από 30 χρόνια την ομάδα. Διαλυθήκαν όλα. Ναι, φύγανε. Ενώ δεν είχε μια σκευωρία του Αυγενάκη και τη Μαρούπα. Ναι. Κατασκευασμένη. Κατασκευασμένη. Το κατηγορητήριο που ναι. Γέλωσαν όλοι. Και παρόλα αυτά αλλάξαμε ακόμα και τέτοιο. Ναι. Φύγαμε και από την Ξάνθη. Δηλαδή. Εντάξει. Εξτέρια, τι λέει, τι συκοφαντίες είναι αυτές. Τι συκοφαντίες. Πραγματικά γεγονότα περίπου. Ο Μαρούπαρος που του είπε ότι εγώ τον Ολυμπιακό κυνηγούσα που του έγραψε χθες. Σα τρολάρι. Έγραψε ότι κυνηγούσε τον Ολυμπιακό. Εγώ λέει τον Ολυμπιακό λέει επαναρθεί στην επιτροπή. Κακώς λέμε βρίζουν οι παοξίδες. Έκανα λέει την έρευνά μου και είπα λέει και ο Ολυμπιακός λέει να έρθει να καταθέσει για πολλή ιδιοκτησία. Και συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ. Και αντί να με αποθεώνετε, ναι. Έγραψε. Και αντί να με αποθεώνετε. Με έχετε κάνει λέει σύγχρονη ηφηγένεια. Σιγά βρε Μαρούπα. Μαρούπα. Άντε τώρα, Μαρούπα. Άντε λοιπόν. Το αφήνω έξω. Δεν μπορώ πάλι να πω τα ίδια. Και, και κατατροπώσαμε τους Τούρκους, έλεγε και τέτοια. Καλά εννοείται. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι όμως τα τελευταία χρόνια Κώστα με την επιτροπή αυτή του Βενιζέλου, γιατί ο Βενιζέλος την έκανε, την επιτροπή αυτή, δεν στη δύναμη απέκτησαν. Και χωρίς να πω η Μαρούπα, πρόσχετη την είχε βγάλει. Ο Κοντονής. Σύμφωνα με τον νομό. Και έκανε φίλε προσφυγή και ξαναμπήκε στην επιτροπή. Και πολύ καλά έκανε. Και πες μου για ποιο λόγο να κάνει αυτό και να πάει σε μια επιτροπή που παίρνει 100 ευρώ, ας πούμε, γιατί η αμοιβή τους κάτι τέτοιο είναι. Νομίζω μια, δεν είναι καν. Ή αμοιστεί τελείως ή μόνο 100 ευρώ για. Αυτό είπε ο υφυπουργός. Ναι. Εδώ... Για ποιο λόγο πες μου Λίμπερο. Θέλει να είναι. Ναι. Γιατί είναι θέση ισχύως. Όχι, και γιατί έχει. Γιατί είναι θέση ισχύως. Είναι θέση ισχύως, παιδιά. Τι λέτε τώρα. Και έχει μούρλα, κόσμος. Έχει μούρλα με τη δημοσιότητα. Όχι, όχι. Είναι θέση προβεβλημένη. Είπα, και έχει μούρλα με τη δημοσιότητα. Είναι θέση επιρροής, προβεβλημένη και
ότι αυτό συνεπάγεται στην Ελλάδα. Δεν τη λες τη Μαρούπα ότι δεν τη αρέσουν τα φώτα τη δημοσιότητα. Εάν βάλει Μαρούπα. Εάν βάλει Μαρούπα υποψηφιότητα με ένα κόμμα, α πούμε, που θα είναι λίγο ακραίο. Είχε βάλει, Σόρα, νομίζω. Θα βγει. Είχε βάλει Κώστα και. Στο Σόρα. Στο Σόρα. Και ο άντρα τη ήταν πολιτευτή του Πασόκ Κώστα. Πασόκάρα. Καλά, όλη η Ελλάδα Πασόκ είναι. Εννοείται. Εννοείται. Σταματάει ο άλλο στην θέση των αναπήρων στο Λίντλ και του λέω περαστικά. Μου λέει γιατί. Λέω για το πρόβλημά σας. Λέω, βλέπω, λέω ότι έχετε πρόβλημα κτλ. Λέει αγόρι μου, εγώ λέει 30 χρόνια. Λέω τι 30 χρόνια. Λέω, εδώ είναι για ανάπηρους. Λέω. Δεν είναι λόγια σας. Έχει λόγια. Είναι για μας. Τον έριξα 17 μπινελίκια κτλ. Και λέει, ναι, έχεις δίκιο. Λέει, να, λέει, βιαζόμουν. Εντίβια, και εγώ λέω βιαζόμουν. Όπως έχει πει στην άδερφο στο εξωτερικό σε ένα ταξίδι, δεν θα αποκαλύψω. Πασόκο λένε αυτή η νοοτροπία όλη. Πασοκάρα. Πήγαμε να παρκάρουμε. Κάποιος από εμάς, δεν θυμάμαι, είπε στον οδηγό ότι εδώ είναι θέση για ανάπηρους και είπε κάποιος στο αυτοκίνητο, ήμασταν και πολλοί, δεν πειράζει, θα κάνω όπως κουτσένω. Είπε συνάδελφος. Λοιπόν, υπήρξε κοινωνία του Ιβάν Σαββίδη μέσω Skype χθες. Με τον συνάδελφο. Όχι, στην ομάδα, με την ομάδα πριν το παιχνίδι. Μετά υπήρχε επικοινωνία με τον Αμπέλ Φερέιρα. Δακρυσμένος ήταν. Υπήρχαν και μηνύματα από τον Γιώργο Σαββίδη. Σου λέει 7 εκατομμύρια 8. Τα πήραμε. Νομίζω, εγώ έστω παίρνω προσωπικά. Το μήνυμα που ανέβασε ο Γιώργος Σαββίδης είναι και μια μορφή προς τον Βιερίνια. Εγώ έτσι το μεταφράζω. Για πες το, αυτά θέλουμε. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση που αποκόμισα. Πες το μήνυμα. Όταν το διάβασα από τη φορά που λέω ότι πότε φάγανε και πάει κάτι. Αυτή είναι η αίσθηση. Ό,τι είπα, το φάγανε. Ατρέλα στον Άρη. Του Φερέρα που είναι αγκαλιασμένο με Μιχαηλίδη, Πέλκα, Γιαννούλη στον Πρωτοβόλ μάλλον. Αυτή η φωτό τα λέει όλα και σημαίνει κάτι παραπάνω από μια νίκη. Έχουμε μακρύ και δύσκολο δρόμο ακόμα. Αλήθεια είναι αυτό. Δουλειά και μόνο δουλειά. Μπράβο σε όλους. Ωραία. Κόμμα. Μπράβο αρχηγέ. Τον Μπέλκα. Εγώ νομίζω ότι είναι μια σπόντα. Ελαφριά σπόντα. Σπόντα, εντάξει. Σποντούλα είναι, ναι. Είναι. Άρα έχουμε εμφύλιο. Θα μπορούσε να μείνει μόνο στον μπράβο σε όλους. Εμφύλιος. Κόμμα, μπράβο αρχηγέ. Θα μπορούσε τότε. Ότι... Μπράβο αρχηγέ. Μπορεί να το. Μα είναι στη φωτογραφία και δείχνει ότι τους αγκαλιάζει και τους λέει. Πάμε και τέτοια. Ο αρχηγός. Μπορεί να το μετέφρασα λάθος, εντάξει. Ο Πέλκας. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Ο Πέλκας που έκανε σταυρό κάπα. Δεν έκανε σταυρό. Έκανε λέει το κάπα. Πώς γίνεται το κάπα με το λάθος. Να το προσπαθήσω λίγο. Έκανε λέει το κάπα η κοπέλα μου. Άντε να είναι αλφα αυτό. Κάπα ρε φίλε. Κάπα είναι, κάπα είναι. Το κάπα. Κάπα. Τι κάπα είναι αυτό ρε φίλε. Πώς θα σκούσεις. Κουκού. Κάπα. Το κάπα. Απλώς είπαν τώρα ακόμη και αυτό μας κάνει. Τώρα τι έκανε ο Πέλκας. Το πήραν οι Τούρκοι λέει και έγινε χαμός. Ότι έκανε το σταυρό. Καλά έκανε. Να δούμε το σταυρό. Χρύσανθε! Οι συμμαχικές ομάδες υπερψήφισαν την απόφαση να μην υπάρχει έως 9 Οκτωβρίου Επιτροπή Εφέσεων ΕΠΟ. Ομάδες που είναι σε συνεννόηση και θα παίξουν και φιλικό. Χρύσανθε. Δηλαδή, πάω Κλάρισα. Πάω Βόλος. Παίξαν ήδη πάω Ολυμπιακός Βόλος. Άρης. Δεν θα παίξαν Ολυμπιακός Άρης. Κρίμα. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί είναι κακό να παίξει Ολυμπιακός Άρης και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ δεν είναι κακό. Φυσικά, έχεις δίκιο. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι ένα μεγάλο φιλικό. Έχεις δίκιο. Ανάμεση δύο. Ενώ Ολυμπιακός Άρης είναι τέτοιο. Βέβαια. Είναι άσχημο να παίζει με τους χαμουτζίδες. Στο είπα χρήσατε και την άλλη φορά. Η συμμαχία σε διοικητικό επίπεδο μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού είναι μεταξύ δύο ισότιμων μελών. Τι στο γήπεδο, άκουσα πολύ. Στο γήπεδο, όταν οι δύο ομάδες αναμετρώνται, μία κερδίζει ο ένας, μία κερδίζει ο άλλος, καμιά φάει ισοπαλία. Εντάξει, τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Η δική σου συμμαχία προφανώς και δεν είσαι ισότιμη με τον Ολυμπιακό. Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Γιατί εντάξει, όταν είσαι. Και πάντα φυσικά όταν έχει το Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει 60 εκατομμύρια μπάτζετ και εγώ έχω 5. Ναι. Όταν ο Παναθηναϊκός με τον Ολισαντέμπε σου βάζε το μόλτο στο παντελονάκι πίσω και τα δέλτα, τα κρουασάν και τα γιαούρτια. Άνοιγε η άμυνα γιατί έκαναν λάθος εκτίμηση και έμπαιναν τα γκόλ από τον Παναθηναϊκό. Μην κοιτάς τώρα επειδή έχεις τον Ιβάν που βέβαια είχε τον Ιβάν επί ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα εντάξει, είναι άλλος Ιβάν. Έχει μια διαφορετική πολιτική στην αντιμετώπιση των πραγμάτων και των πεπραγμένων της ομάδος ο Ιβάν. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στο break. Είναι 1 και 2-3 πρώτα λεπτάκια. Θα επανέλθουμε. Η συνέντευξη τι ώρα είναι, Στέριο? Ποια συνέντευξη που έχουμε? Γυρνάει ο ποδοσφαιριστής από προετοιμασία. Ναι. Άρα θα είμαστε κουρασμένος είναι. Άμεση. Ποτέ. Ωραία. Έχει άμεση σχέση με το προδεκαετίας παιχνίδι σαν σήμερα. Φενέρμπαχτσε ΠΑΟΚ στο Κουτσαράκο. Σαν σήμερα ήτανε. 1-1 ο δικέφαλος. Πόσο έχουμε, 26? 26. Άρης τέτοιο. Α, έχω Ραπίντ Άρης. Καλά ρε Παπαδόπουλε, έφερε κατά διέρωμα.
Ο Ρουίς γκολ! Βάλτο. Δηλαδή, κοιμόμαστε. Σαν σήμερα είναι το παιχνίδι, το τέτοιο. Ναι, θα έχουμε. Σε δύο μέρες έχω επέτειο. Ποδοσφαιριστή. Ο καθένα. Να μας θυμίσει λίγο αύριο επέτειο. Το πολύ μεγάλο βράδυ. 27-8. Μπαμπάς. Στο Σαράτσοκλου. Σαν αύριο. Σαν αύριο. Πο... δύο χρόνια. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, break. Πιο ποιοτική μόλι μπορεί να βάλει το στο δέτο. Έλα ρε, βάλει διαφημίσεις τώρα. Βάλει διαφημίσεις, θα πούμε τίποτα εκτός αέρα και θα ακουστεί. Η πρωταθλήτρια μόλι. Μόλτε Τσέλιε. Α, Τσέλιε, βέβαια. Πολύ καλή. Διαφημίσεις. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Ευχαριστούμε το Ρίτζι Καζίνο Θεσσαλονίκη που ήταν μαζί μας την πρώτη ώρα. Τον απόλυτο χώρο διασκέδασης με πολλά προνόμια και για τα νέα μέλη. Οι νέες εγγραφές στην ουσία επιδοτούνται από το Ρίτζι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Και πάμε πλέον στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Υπενθυμίζω το διαγωνισμό για τα γυαλιά ηλίου από το Opticon Express, αξίας 65 ευρώ, FM κενό, ονοματεπώνυμο, το στέλνει στο 54222 με χαμηλή χρέωση, 0,62 λεπτά του ευρώ, ανά μήνυμα. Δεύτερη ώρα μαζί μας τα For All Stores. Μέχρι 31 Αυγούστου, παιδιά, τελειώνουν οι μέρες, είναι πολύ μεγάλος διαγωνισμός, στον οποίο συμμετέχετε πολύ απλά, αγοράζετε είτε κάποιο παγωτό, είτε κάποιο επώνυμο energy drink ή ένα ψυχτικό ή τον κορυφαίο καφέ της πόλης, παίρνετε τα κουπονάκια σας, συμμετέχετε στην κλήρωση, 50 απίστευτα δώρα και ένα Peugeot 208 για τον πολύ μεγάλο νικητή και 7 ηλεκτρικά σκούτερ και 7 ποδήλατα Peugeot και 7 κινητά iPhone και 7 PlayStation 4 και 7 Nikon DSLR και 7 τριήμερα στο πήλιο, όπως και 7 κάμερες GoPro Hero, όλα αυτά από τα For All Stores για τα 7 γενέθλιά τους. Πληροφορίες και στο forallstores.gr. Έχει και παιχνίδια σήμερα για το Champions League, αλλά δεν ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ. Είναι ο δρόμος των πρωταθλητών ο λεγόμενος. Αλλά θα τα παρακολουθήσουμε και αυτά. Έχει ένα καλό παιχνίδι, όσοι έχετε όρεξη να δείτε ποδόσφαιρο σήμερα, Λέγκια Βαρσοβία Ομόνια. Νομίζω έχει το ενδιαφέρον του, αλλά όπως είπαμε και νωρίτερα, το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι τη Δευτέρα, όπου θα γνωρίζουμε τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ στο Champions League αλλά και του Άρη στο Europa League, και θα μπορούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα και να αρχίσουμε να κάνουμε και ανάλυση του επόμενου αντίπαλου του ΠΑΟΚ, εντάξει. 12 του Σεπτεμβρίου θα έχουμε, υποτίθεται, σέντρα στην Super League. Νομίζω υπάρχει ένα συμβούλιο στα κοντά στη Λίγκα τη Δευτέρα, ίσως μισό λεπτάκι να το, γιατί το έχω ξεχάσει. Πότε είναι το συμβούλιο? Νομίζω την Τρίτη. Ναι. Να δουν εκεί οι σοφοί της Λίγκας τι θα κάνουν με τηλεοπτικά, με κλήρωση πρωταθλήματος. Θα δουν και ποιος είναι Απόλλωνας ή Ξάνθης. Η Ξάνθης το θα υπάρχει πλέον. Την Κυριακή στιγμή... δεν το δεύτερο μπαράζ. Ναι. Την ίδια στιγμή δεν ξέρουμε τι θα γίνει με Football League και Γάμα Εθνική, ένα μπάχαλο ολόκληρο. Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα είναι. 31-8 στις 11.30. Άρα είναι η Γενική Συνέλευση. Την ημερήσια διάταξη. Όχι, δεν το... δεν το έχω. Έχω το μήνυμα που έρχεται στους ρεπόρτερ. Φαντάζομαι θα υπάρχει και η κλήρωση του αθλήματος 10 μέρες πριν. Εκτός να κάνουν τη μεθεπόμενη Δευτέρα, ξέρω εγώ πότε είναι, 9 του Σεπτέμβρη, και να γίνει και κλήρωση στις 12. 12 είναι το μάτς, τα πρώτα. Ικανή για όλα είναι. Εντάξει, εγώ πιο άχρηστο. Όντως, ρε φίλε, πιο άχρηστη οργάνωση. Δεν λέω άχρηστους ανθρώπους, αλλά όλοι μαζί στο σύνολο. Εντάξει. Πιο άχρηστη διοργάνωση και πιο. Πιο άχρηστο συνεταιρισμό, που το λέγανε από τα χρόνια συνεταιρισμό, δεν έχω ξαναδεί. Εντάξει, κοιτάξτε, Στέργιο, γενικότερα είναι. Έχει ευθύνη και η ΕΠΟ, δεν το λέω είναι τώρα. Είναι επικίνδυνη. Οι μισοί είναι κατσαπλιάδες που δεν ξέρουν ποια είναι η ημερήσια διάταξη. Πώς δεν ξέρω τώρα εγώ, λέω, τι θα πούνε. Έτσι πάνε και αυτοί εκεί. Δεν πάνε τώρα, γιατί είναι μεγαλομέτωχος. Κλειδιά σκέψη έχουν τώρα. Είναι καλύτερο αυτό. Ρωτούσαν μεγαλομέτωχο μικρομεσαία ομάδα κάποια άλλη. Τι, σήμερα τι θα πούμε. Άντε, φίλε, άντε. Αδειάστε μα στη γωνιά πια. Κατσαπλιάδες. Μπας και δούμε κάποτε ποδόσφαιρο και
και στη χώρα μας. Εντάξει, γίνεται ένας χαμός τώρα και αυτό με την, έχουμε αυτή την επιτροπή εκτάκτων θεμάτων στην ΕΠΟ. Έχουμε στη Super League που άλλα αποφασίζει η Λίγκα, άλλα ψηφίζει η ΕΠΟ. Δεν υπάρχει συνεννόηση καμία. Εντάξει. Αλλά είναι αυτό που λες. Ξεχάσαμε πραγματικά ότι 12 Σεπτεμβρίου υπάρχει πρωτάθλημα και δεν έχουμε την κλήρωση. Δηλαδή δεν ξέρει ο ΠΑΟΚ με ποιον παίζει πρώτη αγωνιστική, ρε φίλε. Να πάει ο Φεραίρο να δει ένα φιλικό του. Δεν ξέρει. Δεν υπάρχουν αυτά. Οι βλάκες οι Άγγλοι που βγάζουν όλο το καλεντάρι μέχρι το Μάιο. Βόδια. Στερεί στην αγωνία έτσι τον κόσμο που θα γίνει. Ενώ θα βγάλει λίγα. Το πρόγραμμα της πρεμιέρας. Θα ξέρουμε. Μετά από 20 μέρες θα πει. Άκου λίγο. Το πρόγραμμα τη δεύτερη μέχρι την τέταρτη αγωνιστική. Τη Δευτέρα έχει αντιληφθεί, θα ξέρουμε με ποιον θα παίξει ο ΠΑΟΚ 16 Σεπτεμβρίου, ο Άρης 17 Σεπτεμβρίου. Και δεν θα ξέρουν με ποιον θα παίζουν πριν και μετά από αυτά τα μάτς. Το έχει αντιληφθεί. Δεν θα ξέρουν με ποιον παίζουν στις 12 και με ποιον παίζουν στις 20. Το πράγμα που λέγεται Super League, ο συνεταιρισμός, απορώ γιατί υπάρχει. Πραγματικά. Εντάξει, υπήρξε κάποια στιγμή για τα τηλεοπτικά, απορώ γιατί γι' αυτό έγινε. Τώρα δεν έχει λόγο ύπαρξης. Κοίταξε, μαζί με τον Πανόπουλο που φεύγει από την Ξάνθη. Γιατί αυτή η ιδέα. Αλλάζει κάθε χρόνο την διοργάνωση του κυπέλου. Ναι. Άστο φετινό το καρναβάλι. Παρένθεση, ο ΠΑΟΚ παραμένει φυσικά κυπελούχος Ελλάδας. Εντάξει, μπορεί να παραμείνει για πολύ καιρό. Την Κυριακή δεν παίζει τελικό. Δεν έχει. Είναι τελικός την Κυριακή, σίγουρο. Είναι. Δεν ξέρω. Το Σάββατο, Σάββατο. Εγώ έχω μια υποψία. Σάββατο. Βρεθεί αύριο μεθαύριο κάποιο κρούσμα κορονοϊού. Και τι να κάνουμε τώρα. Έχω την υποψία. Αυτό θα κάνουμε. Και δεν έχει και μάνταλο τώρα η ΑΕΚ. Τι ωραία είδες ο Μέλισσαν. Τι ωραία τα παρουσιάζουν. Φεύγει ο Μάνταλος 5 μέρες πριν τον τελικό και το παρουσιάζουμε. Εδώ θα γυρίσει αρχηγία και τέτοια. Μια χαρά. Πήρε λέει Γαλανόπουλο. Με προσωπική παρέμβαση Μελισανίδη πήρε Γαλανόπουλο. Πήρε και τα 4 εκατομμύρια. Θέλει να πάρει και έναν κάστανο από την Ιουβέντους. Χωρίς όμως λεφτά. Και μόλις. Και γράφαν κάτι φίλοι τη ΣΑΕΚ ότι μόλις ακούσει την τιμή θα πει δεν τρέχει κάστανο. Ο κάστανο, ρε φιλάσε. Ο Κούσης που είναι, ρε. Έξω. Έχει δουλειές. Α, μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά για τον ΠΑΟΚ. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια ηρεμία, υπάρχει μια ικανοποίηση, υπάρχει ένας ενθουσιασμός. Λογικό είναι. Η αρχή είναι του ίμισου του παντός. Λέει σοφά ο λαός. Με το δεξί και όλα αυτά τα κλισέ. Ο ΠΑΟΚ μπορεί πλέον να λειτουργήσει και πιο ήρεμα και με περισσότερα χρήματα εξασφαλισμένα και να κάνει καλύτερες πωλήσεις, να κάνει καλύτερες αγορές. Γενικότερα να στρώσει την ομάδα ακόμα καλύτερα. Και αν 15-16 Σεπτεμβρίου υπάρξει μία ακόμα πρόκριση, τα πράγματα θα είναι ακόμα καλύτερα. Εντάξει. Η ομάδα πάντως το καταλαβαίνει, νομίζω οι περισσότεροι. Χρειάζεται δουλειά ακόμα. Και παίχτες χρειάζεται. Χρειάζεται και ενίσχυση. Και το ρόστερ φυσικά, κατ' έχουμε γράψει 100.000 φορές, χρειάζεται ενίσχυση. Οκ, κανείς δεν μπορεί να μειώσει την πρόκριση εις βάρος της Μπεσίκτας. 7 φορές έχουν παίξει τελευταία χρόνια σε όμιλο του Champions League. Και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί για 7η φορά να μπει στους ομίλους. Εντάξει, τους βρήκε σε καλό φεγγάρι. Τους βρήκε στο καλύτερο φεγγάρι που μπορούσε να τους βρει. Και όπως έγραφε και ο παδός της Μπεσίκτας χθες στο λογαριασμό που έχει 8 εκατομμύρια μέλη και 18.000 σχόλια σε κάποια φάση. Δόξα τω Θεώ, λέει, τα κακά πέρασαν. Τώρα λέει, μας περιμένουν ακόμα χειρότερα. Γιατί καταλαβαίνουν και αυτοί που τα είχαν με αυτόν τον Ουέλινγκτον, τον πέρασαν γενιές 14. Εντάξει, το παιδί δεν ξέρω αν είναι. Θα μου πείτε, ήρθε από την Αλάνια Σπορ, έκανε 5 προπονήσεις, ναι, έβαψε και το μαλλί και έπαιξε Champions League. Μπορεί σε ένα μήνα, ξαναλέω, η Μπεσίκτας να είναι πολύ 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 καλύτερη. Πάντως η Μπεσίκτας έδειξε χθες, γιατί κάποιοι Έλληνες ποδοσφαιριστές, που εντάξει δεν ήταν και οι top, τον top εδώ πέρα, είτε ο Σιώπης είτε ο Μπακασέτας, πάνε εκεί και κάνουν παπάδες. Κάνουν παπάδες γιατί τελευταία χρόνια έχει πέσει το επίπεδο στην Τουρκία. Δηλαδή, πέρα από μια δεκαετία που ρίξανε πολλά λεφτά οι Τούρκοι στο ποδόσφαιρό τους και πήρανε πολλούς ποδοσφαιριστές. Τρογμπά, πέρανε και Σνάιντερ, πέρανε και. Ναι. Τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι σε φοβερή πτώση και το δικό τους το ποδόσφαιρο. Και δεν υπάρχει και λόγος να πας στην Τουρκία όταν δεν θα πάρεις πάρα πολλά λεφτά. Έτσι. Αλλά δείχνει και το λόγο για τον οποίο κάποιοι Έλληνες που εδώ είναι καλοί απλά ποδοσφαιριστές, εκεί πάνε και φαίνονται φοβεροί και εκπληκτικοί. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Και είναι και ο Τζαβέλας, δεν είναι εκεί. Τζαβέλας, Μπακασέτας, Σιώπης. Και ο Πέδρο Ερίκε είναι και εδώ στην Τουρκία. Ο Ερνίκε. Τώρα πήγε ο Τζάλμα, νομίζω ήταν εδώ. Δεν ξέρω αν έχει φύγει από την Τουρκία ή όχι. Ακόμα πήγε ο Ιντέγε με συμβόλαιο 800 χιλιάρικα στην, πώς τη λένε, την περίεργη με τα κόκκινα και τα κίτρινα που φοράει.
Γενικότερα όμως έχει πέσει πολύ το τουρκικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το ότι ήταν πριν από μια πενταετία, εξαετία. Ναι, που... και γι' αυτό έχει δοθεί και χώρο σε άλλες ομάδες που δεν είναι στην παραδοσιακή τριάδα Μπεσίκτας, Γαλατασαρά και Φενέρμπαξε. Ναι. Και όχι Ακίσασπορ, όχι αυτό και εντάξει. Και Τραμπζονσπορ πήγε. Ναι, γενικότερα έχουν αλλάξει ισορροπίες. Η Μπασάκ. Μπασάκ. Που το πήρε. Αδιανόητο πριν από 5 χρόνια να πάρει κάποια ομάδα πλήρων. Ερντογάν. Ερντογάν, ξερντογάν πήρε πρωτάθλημα. Εκεί φίλε Ερντογάν. Τι εκεί φίλε, μέσα έξω κέρδιζε τώρα. Τι Ερντογάν. Πώς να μην κερδίζει. Άμα πήγαινε, του λέγει ο πρόεδρος έρχεται και θα ήταν καλό να χάσετε. Too much. Όχι απλά too much. Στέργιο, θα μας πεις την ενδιαφέρουσα είδηση αυτή που για τα τηλεοπτικά ή μήπως την είπες. Ότι. Για τα τηλεοπτικά του ΠΑΟΚ. Ότι ενδεχομένως να υπάρξει ανατροπή. Το που έλεγε ο Χρήστανθος πριν. Το έλεγε πριν και ο Σταύρος. Για την Νόβα. Ναι. Αλλά πρέπει. Θα ανεβεί η πρόταση. Πρέπει να ανέβει. Θα ανεβεί η πρόταση και ο ΠΑΟΚ θα πάει. Καλά, αφού του βρίζεται. Αφού του Μαρινάκη. Α, τώρα δεν είναι. Μας πολεμάει. Μόνο του Άρη. Μας πολεμάει. Και μάλλον λέει θα φύγει. Ο ΠΑΟΚ. Όχι απλά επικοινωνία. Ο ΠΑΟΚ έχει στήσει ένα ολόκληρο τέτοιο επικοινωνιακό σε σχέση με την Νόβα και όλα τα υπόλοιπα. Φυσικά μαγκιά του, αλλά κάποιο το έλεγε. Εάν Χρήσανθε. Τα συμφέροντά του προαστίζει ο ΠΑΟΚ. Εάν Χρήσανθε την Νόβα την έχει τώρα ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Όχι απλά δεν θα υπήρχε κουβέντα. Ναι, απλά αποδεικνύει όμως ότι αυτό που λέτε περί ΠΑΟΚ TV και ότι μπορείτε μόνοι σας και όλα τα υπόλοιπα δεν ισχύει, Στέργιο. Είναι αυτό που σου λέω. Ότι είναι πολλά περισσότερα. Μια χαρά μπορεί ο ΠΑΟΚ μόνο του Χρήσανθε. Απλώς έχει πλέον την ευχέρεια. Τότε γιατί πάει και σου λέει θέλω αυτά τα χρήματα από την Νόβα. Γιατί πάει τότε στην Νόβα, αφού είναι μια χαρά. Και μπλέκει με του άλλου. Και εξαρτά από του άλλου. Ένα πάρε, 7,5 εκατομμυριάκια έρχεσαι, θε. 7,5 εκατομμυριάκια. Δεν μπορεί. Τόσο θα πάει. Θα πάει στα 7,5 και θα πάει στην Νόβα. Λέει μια πληροφορία. 8. Άμα πάει 8, εννοείται. Τι 8 ρε. 8. Τι 8, κόψαμε εμεί 500.000 και τα πάρετε εσεί. Τι λε, ρε. 11 παίρνει ο Ολυμπιακό. Η Ολυμπιακό. Εγώ θέλω 8. Και εγώ θέλω. Αλλιώ θα μείνει στο ΠΑΟΚ TV. Έχω το πλάνο. Ωραία, μείνε στο ΠΑΟΚ TV. Θα μείνω στο ΠΑΟΚ TV. Μπα, δεν νομίζω. Θα πάει Νόβα. Αν μου δώσει 5,7 στο Παναθηναϊκό και 6,1 και αυτά, θα μείνω στο ΠΑΟΚ TV. Και το κάνω ακόμα καλύτερο. Εγώ δεν θα πα και θα τα τσαλακώσει τα 6 άμα τα δώσει. Αλλά τέλος πάντων. Και θα γράψει ότι ήταν 8 ενώ είναι 6. Εγώ λέω έτσι. Αυτά εσείς τα κάνετε. Δεν νομίζω. Εμείς γράφουμε μόνο την πραγματικότητα. Μόνο την αλήθεια. Το σκεπτικό του ΚΑΣ μπορεί να μου το δώσει. Όλο. Άντε πάλι. Γιατί έχετε βγάλει μόνο μια παράγραφα από τις 123 σελίδες. Πάλι. Δεν είναι δημοσιευμένο, όχι. Όχι. Δεν ανεβαίνει όλο το σκεπτικό. Θα βγει. Όχι, έχει βγει. Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα τι γράφει. Έτσι όπως θα γράφουν τα νομικήσικα τα αγγλικά τώρα. Τέλος πάντων. Η Επιτροπή Εφέσεων. Μια καλησπέρα, χαρά. Μιλήστε για τον μπάσκετ και τις κινήσεις των ομάδων της πόλης. Δεν υπάρχουν κινήσεις της πόλης, προχωράμε στο ποδόσφαιρο. Τι δεν υπάρχουν εδώ, ομαδάρα. Συναγερμός στη Βόρεια Ελλάδα λέει. Α, εκεί ήμουνα και εγώ τις προάλλες. Στο Δήμαρχο. Ναι, γιατί ουκαιά. Θα μας πει τώρα ο Χρήστανθος για τη σφαγή του Πασεραϊκού. Για τον μπάσκετ θα πούμε μετά τις διαφημίσεις, φίλε. Μετά τις διαφημίσεις έχουμε καλεσμένο. Γιατί για τη σφαγή του Πανσεραϊκού. Το πέναλτι που δεν υπήρχε. Στέριο το είδες. Όχι, αλλά μου είπαν από τις Σέρες. Δεν το είδες. Στέριο, υπάρχουν στιγμιότυπα, εκτίθεσαι τώρα. Έχει κάνει βόλεϊ, έχει παίξει. Εντάξει, ρε Χρήστανθε τώρα κι εσύ. Δεν είχε πρόθεση. Φαίνεται ότι ο Ένινγκ. Κάνει έτσι. Έτσι την πιάνει. Φαίνεται ότι ο Ένινγκ πάει να αλλάξει κάποια πράγματα και ότι ακόμη θέλει δουλειά αυτό. Θέλει δουλειά. Λίγο την τακτική πάει να αλλάξει. Αλλάζει, παίζει με 4-3-3. Να του, ό,τι είπα. Τι ό,τι είπες, το γράφει Παπαδόπουλος ένα μήνα τώρα. Ό,τι είπα. Ναι, αλλά αυτό δεν φαίνεται να ρολάρει πολύ εύκολα. Θέλει δουλειά. Ό,τι να είναι. Έτσι εγώ. Έτσι, λέει, εσύ διαβάζεις Facebook. Εσύ διαβάζεις Facebook τα σχόλια. Μιλάω με μπαλαδόφατσες. Που γράφουν και... ό,τι να είναι. Μιλάω ό,τι με μπαλαδόφατσες και μου είπαν ότι θέλει δουλειά. Φυσικά θέλει δουλειά, ρε φίλε. Άμα 25 Αυγούστου. Χάθηκε ο Λάρσον. Ποιο Λάρσον. Πήγε στον Απόλλωνα Λεμεσού. Μας παίρνουν τους παίκτες. Δεν γίνονται αυτά. Ποιον Λάρσον, τον απέρριψε ο Άριστον Λάρσον. Πήραμε φίλε. Καλύτερο, Στεριό. Και πήραμε πολύ καλύτερο. Πήραμε καλύτερο. Η εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο, παρέθεση δημόσια. Έτσι λάμδα, αυτή τα λένε. Ταύ, Δέλτα. Δέλτα, Λάμδα, η Κύπρη. Λίμιτι. Ο Λάρσον πήγε οριστικά. Επέλεξε αριθμό φανέλας το 6. Συγχαρητήρια. 22 του μηνός θα πάμε στην Κύπρο και θα τα πούμε. Λάρσον και την κοινή. Πήρε, δηλαδή, άρα, αυτό είναι ένα θέμα. Ο Απόλλων. Έζησα μια κόλαση στη Θεσσαλονίκη και μια χαρά περνούσε στη Θεσσαλονίκη ο Λάρσον. Μια χαρά.
Με που την... τον γράψανε για κορονοϊό. Με την... όχι, δεν τον γράψανε, όχι τον Λάρσον. Τον του ΠΑΟΚ γράψανε. Α, ναι, σωστά. Αυτός που ήταν μετά δεν κρούσμα. Ο Λάρσον είχε και ταυτό γιατί και το χαρτί από την ΠΑΕ Άρης οργανωμένα πράγματα. Ο κρούσμας. Αλλά εδώ ο Βέλμουντ δεν είχε δελτίο. Το πήρε ναι, τον κορονοϊό. Φίλε. Κατεβάσατε 12 δελτία, όντως. Ρε. 12 δελτία. Η πεσίτας κατέρευση γράφει Φανατίκ. 218 εκατομμύρια λίρες γίνανε ατμός. 8 εκατομμύρια ευρώ εννοεί. Η Μπεσίκτας έχασε τον ΠΑΟΚ και απόλυσε τις ελπίδες της για να συνεχίσει το τρίτο προγραμματικό της Champions League. Έχασε έτσι και τις ελπίδες της. Εντάξει. Για να κερδίσει περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ 25. Από την κορυφαία διοργάνωση. Εντάξει, άλλα μάρκετ. Τους έβαλε και στους ομίλους. Άλλο market pool και τα λοιπά. Τους έβαλε και στους ομίλους. Αυτοί εκεί στοχεύανε. Έχουν παίξει 7 φορές. Λέει, μπορούμε να παίξουμε και 8. Πού να παίξω με αυτή την ομάδα που παίξε, φίλε. Που κατεβήκατε. Που ο Κασμέρ χθες ήταν κλάι ανώτερο τον Ουέλιγκτον. Όμω, τέτοιο ομογενή πόντιο. Ήταν το πρώτο μάτι του προπονητή του Champions League, Χρυσάνδη. Από εκεί να καταλάβει. Του γεμάς, πώς το λένε. Αν δει τη λίστα των προπονητών τη Μπεσίκτα την προηγούμενη δεκαετία, όχι ο Γκιονούλ, όχι ο Γερμανό, ο Ντάουμ. Άρα ήσουν τυχερό. Μιλάμε τώρα, πέραν εκεί, αγοράζαν. Εντάξει. Έπαιξε ο άνθρωπο πέρσι 4 παιχνίδια στο Europa League. Πέρασε την Ολύμπια Λουμπιάνα και αποκλείστηκε από την Παρτιζάν. Και ήταν η πρεμιέρα του φέτο εχθέ στο Champions League. Μάλιστα. Αρχίζουν κόβουν όπου βρούνε οι Τούρκοι. Να ρωτήσω κάτι. Η Τουρκία δεν έχει κορονοϊό. Πώς δεν τα βγάζουν. Δεν τα λένε. Δεν τα λένε. Φυσικά τι να πει, ότι πεθαίνει όλος ο κόσμος. Ο... Σουλτάν. Σουλτάν Μερεμέτ. Σουλτάν Μερεμέτ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις πάλι. Ή έχουμε να πούμε κι άλλα. Να πω τα μπασκετικά μου. Να πεις, ναι. Λοιπόν, είπαμε για το θέμα του ΣΟΚ, για την είδηση για τον Ηρακλή. Να πούμε ότι ο Ηρακλής αναζητεί νέα φιλικά μετά την ακύρωση των αγώνων με την ΑΕΚ. Ναι. Και με τη Γέφυρα λόγω κορονοϊού. Η Γέφυρα έχει κορονοϊό. Η Γέφυρα δεν έχει κορονοϊό. Γιατί απλά ματαιώθηκε το φιλικό. Γιατί δεν είχε προλάβει να κάνει τεστ. Γιατί στη Γέφυρα παίζουμε βόλεϊ. Στο ίδιο γήπεδο. Μπράβο. Δεν πρόλαβε να κάνει τεστ και εμείς επειδή είμαστε ομάδα η οποία έχει. Δεν πρόλαβε να κάνει τεστ η Γέφυρα. Στρίκλι ιατρικά πρωτόκολλα. Μήπως δεν θέλει να πληρώσει. Να πάρω το φίλο μου εκεί που είναι τον ψηλό, την Ντόρτμουντ. Να μου πει τι έγινε. Ναι. Και δεν κάνουν οι ομάδες, φίλε. Δεν θα κάνουν. Θα κάνουν όχι, δεν πρόλαβε. Δεν ήθελε να δώσει καημένη εδώ η Γέφυρα 2.000. Ακριβώς. Αναδεικνύεται ένα. Όχι, 800 ευρώ. Αναδεικνύεται ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για τις ομάδες των εθνικών κατηγοριών γιατί τα τεστ είναι απαραίτητα στην Α1 και στην Εψημή. Μία φορά την εβδομάδα. Στις εθνικές κατηγορίες όμως ο κανονισμός είναι λίγο φλού. Και δεν το κάνουν οι ομάδες, Χρύσανθε. Και πώς θα τρέξει η χρονιά, πες ότι βρίσκεται ένα κρούσμα, χτύπα ξύλο. Στο Μέγα Αλέξανδρο Βραχιάς, παίζει γάμα εθνική μπάσκετ. Τι γίνεται μετά, σταματάει αυτό, καραντίνα. Εδώ για να παίξει ο Άρης και ο Πανσεραϊκός έκανε. Και αυτό έκανε λέμε. Ακόμα και ο. Πώς το λένε, η ερασιτεχνική που έπαιξε ο Άρης, κάναν τεστ. Πρέπει να κάνουν. Γιατί αλλιώς δεν παίζει, δεν δίνει τέτοιο διαιτητής να παίξουν. Οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες. Πρέπει να δείξει τα τεστ για να κάνει ο διαιτητής την έναρξη. Οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες. Λοιπόν. Άρα ούτε με γέφυρα παίξαμε. Ούτε με γέφυρα παίξαμε. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Κάνουν κορονοϊό πριν. Να παίξουμε μεθαύριο. Οι ομάδες, έτσι. Να σε πω κάτι. Κορονοϊό. Ο Άρης έκανε κορονοϊό χθες. Τα παιδάκια που παίζουν. Και ο γιος μου παίζει μπάλα. Και όλοι που παίζουν τα παιδάκια σε ακαδημίες. Ποιος κάνει κορονοϊό. Κάνουν οι ακαδημίες. Κανένας. Άρα. Τώρα μην το ψάχνεις. Ακόμη και οι προπονητές και τα στελέχη και όποιοι κινούνται πρέπει να είναι με μάσκες και με τέτοια. Τις προπονήσεις. Έχουνε μάσκες, φίλε. Αλλά εγώ σου λέω δεξιά. Τα παιδάκια που παίζουν στις ακαδημίες. Όλα. Είναι χιλιάδες. Δεν έκανε κανένα. Είναι χιλιάδες. Κάνουνε. Όχι. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Βέβαια όμως τους μετράνε με τέτοιο. Τους κάνουν για πυρετό. Και κάτι τα έγινε. Συμπτωματικά όμως δεν. Και κάτι έγινε. Πόσο είχες εσύ χθες. Μετά τον γκολ. Μετά τον γκολ, πόσο τον γκολ. Καλά, ρε. Βάλε τον γκολ στο καφενέ και κλαίγατε. Είναι δυνατόν τώρα. Κλαίγανε. Κλαίγανε. Ήταν τέτοιοι. Ιστορική τέτοια. Σμυρνή τέτοια αυτή που κλαίγανε. Όχι, από την πόλη. Από τη χαρά που δεν ξαναποκλείστηκαν από ένα τέτοιο. Φενιωκά. Λοιπόν. Άντε, πε την είδηση. Την είδηση. Καλό ζυγόν των πραγμάτων. Είχε είδηση να πει, περίμενε. Όχι, συνέντευξη για τον ΠΑΟΚ. Αρνητικά όλα τα τεστ του Άρη. Ωραία. Στο μπάσκετ του κορονοϊού. Υπέγραψε ο Τσάλμερς. Υπέγραψε ο Τσάλμερς. Ωραία, φίλε, γιατί τα γράφει ο Γκάτζιος. Και έρχεται ο Σούλερ. Και έρχεται και ο Σούλερ και υπέγραψε και ο Τσάλμερς. Και υπέγραψε ο Τσάλμερς. Ο Γκάτζιος σύστημα. Και αρχηγός του Άρη θα είναι ο. Περίμενε. Ο. Δεν το βρεις. Περίμενε. Σε βοηθάω, Έλληνας εννοείται. Ναι. Ο Φλιώνης. Μπράβο. Και αρχηγός του Άρη θα είναι ο Φλιώνης. Βέβαια. Τι βέβαια. Πώς το βρήκα. Ο Σλαφτσάκης έπρεπε να είναι. Ο Σλαφτσάκης είναι του Καπάζογλου. Τους... Τι λες. Και ο Φιλιώνης είναι του Παλιάντζα. Τι πάει να πει αυτό. Γι' αυτό.
Βάζουμε ενό σουπερά παίχτη. Λέω Σλαφτσάκης, γιατί ο Σλαφτσάκης είναι πιο δυναμικός, πιο χαρακτήρας μέσα στην ομάδα. Και ήθελε τους τρέχει, να φύγει, κάνει, να πάει στον ΠΑΟΚ. Τους μπνελικώνει. Και ήθελε να φύγει, να πάει στον ΠΑΟΚ! Αυτό ήταν θέμα, γιατί έγινε. Στον ΠΑΟΚ ήθελε να πάει! Απλά είναι πιο παλιός ο Φλιώνης. Δεν με νοιάζει! Είναι πιο παλιός. Να προσέχει ο Σλαφτσάκης εκεί που είναι για τη Χαλκιδόνα τα χωριά μας εκεί. Λίγα λόγια. Και θα γίνει χαμός. Άμα έρθει ο Διαμαντής εδώ, θα γεμίσει όλο το στούντιο, σε πληροφορώ. Άστο. Και τι έγινε, και εγώ θα φέρω δύο φίλους μου τότε. Ναι, αυτό θα έρθει μόνο του όμω. Εγώ θα φέρω δύο φίλου μου. Αυτό θα έρθει μόνο του. Εντάξει, θα φέρω ένα φίλο μου. Και είναι και στην ομάδα σου. Λοιπόν. Ναι. Εγώ δεν λέω είναι στην ομάδα, αλλά να προσέχει και αυτό και ο μάνατζέρ του. Τι να προσέχουν, ρε. Πολλά να προσέχουν. Τι λες, γιατί. Πολλά να προσέχουν! Επειδή είπαν δύο βλάκες δημοσιογράφοι που ένα είναι τώρα εδώ μέσα στο στούντιο ότι θα πάει στον Πάο. Εσύ δηλαδή. Σημαίνει ότι ο παίκτη πήγε στον Πάο. Κώστα, άκου λίγο. Εγώ λέω, επειδή ξέρω πάρα πολύ καλά για το Σλαφτσάκη και δεν το συνεχίζω γιατί, θέμα, είναι, εντάξει, γιατί, είναι φίλο, γιατί είναι φίλο σου. Φίλος και αφού είναι φίλο σου, είναι. Αυτό πάω να πω. Αφού είναι φίλο σου, είναι και φίλο μου. Ένα πολύ καλό. Υπήρξε θέμα. Ένα πολύ καλό ξενοδόχο. Με τον Άρη και τελείωσε. Ναι, και λέω λοιπόν ότι δεν έπρεπε να μπει στη διαδικασία ούτε ο Σλαφτσάκης ούτε ο μάνατζερ του για ΠΑΟΚ. Άντε πάλι. Ενώ έχει συμβόλαιο με τον Άρη. Αυτά, φίλε, τα είναι. Εμείς ασχολούμαστε με τα ομαδικά. Έχει συμβόλαιο. Εμείς ασχολούμαστε με τα ομαδικά. Συμβόλαιο! Οι παίκτες είναι επαγγελματίες. Έχει, γι' αυτό σου το λέω, επειδή έχει συμβόλαιο. Δεν είπα για τον Ζάρα. Δεν είπα για τον Ζάρα που έληξε το συμβόλαιο του και έφυγε. Δεν είπα για τον Ζάρα τίποτα και μπράβο του. Δεν λέω για τον Ζάρα, λέω όταν έχει συμβόλαιο με τον Άρη, δεν μπορεί να μιλά με τον ΠΑΟΚ. Δεν μιλούσε. Το γράψαν κάποιοι δημοσιογράφοι αλήτες. Λοιπόν. Εσύ δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ, να πούμε ότι υποδέχτηκε χθες την προπόνηση. Ναι. Μπομπίτς. Ο παίκτης, Μπιτς λέγεται. Και Μπομπ και Μπιτς. Ο γιος του δηλαδή πώς λέγεται. Son of the... Μπιτς. Λοιπόν. Εντάξει, παιδιά, αυτό σούμο, σάτυρα αυτό, εντάξει. Έλστον Τέρνερ Τζούνιορ και Άλαν Χέρντον ενσωματώθηκαν στην προπόνηση. Ποιοι είναι αυτοί. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ. 30 θα σου ρίξουν. Τι θα με κάνουνε με Σούλερ. Με έχει Σούλερ και Τσάλμερ. Έχει πολύ πλέον τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Με Σούλερ και Τσάλμερ. Για όποιος το αναλύσει. Έχεις αντιληφθεί ότι θα βγεις τρίτος φέτος, Κώστα. Όντως. Θα σε περάσουμε. Όντως. Τον ΠΑΟΚ θα τον περάσει. Εδώ η στοιχηματική εταιρεία δίνει τον ΠΑΟΚ παραπάνω από τον Ηρακλή. Φυσικά ρε Κώστα, γιατί είναι ο ΠΑΟΚ. Τι ΠΑΟΚ ρε φίλε, επειδή πήρε το Χέρντον και τον Μπιτς. Ναι. Τον δίνει 50. Τον Άρη πώς τον δίνει. 100. Τον Ηρακλή 65 και τον Άρη 100. Δηλαδή και 100 ρε τον είναι χαζός ρε. Πήρε καλούς ξένους ο ΠΑΟΚ μπροστά να ξέρεις. Τι πήρε. Πήρε καλούς ξένους. Άσε μας μωρέ τώρα πήρε καλούς ξένους. Πήρε καλούς ξένους. Πολύ καλούς ξένους, όχι απλά καλούς. Λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν τον μπάσκετ Θεσσαλονίκη φέτος για όποιον θέλει να κάνει μια ανάλυση. Χρυσανθέ, στην εκπομπή για τον μπάσκετ που θα μου δώσετε στη νέα σεζόν. Για να δούμε τον κάλπο. Ωραία, η πάσα στο Ρουίζ. Ευκαιρία για τον Κόσνερ. Κλέντο, είπα κλέντο. 1-0 ο Άρης, 41. Το Κόσνερ βάζει με τη Ραπίν. Με την Αύστρια. Αυτή. Τι ζούμε, καλά έκανε και έφυγε ο άλλος. Με αυτό το γκολ ο Ρουίζ την εξαιρετική επίθεση για τον Άρη σε αυτή την ταχύτητα. Το φάγατε και αυτό. Δεν το φάγαμε, μια χαρά. Ο Πεσκαδίτο. Το ψαράκι. Ένα πλάνο από τις κερκίδες, του γηπέδου, της σωθήκαμε με αυτό, Κώστα. Γιατί? Γιατί μπήκαμε στο μίλι. Και πού είναι τα λεφτά. Τα φάγατε. Στο Ρουίζ, τον Κόκκι και στον Τέντια φάγατε. Τα φάγατε. 800 χιλιάρικα έκανε μόνο Κόκκι. Πώς τα φάγατε. Τα ξεκοκαλίσατε. Αυτές οι μπουρδες λέγανε κι άλλοι. Και βγήκε η τέτοια και βγήκε πώς το λένε, το πόρισμα και κατάπιαν την γλώσσα τους όλοι. Άντε πάλι με το πόρισμα. Άντε πάλι με το πόρισμα. Περίμενε λίγο. Εγώ ξέρω ότι τα λεφτά πάνε. Εσύ βγες και πες ότι. Ωραίο. Βιερίνια, πάτε να το φάτε. Bye bye. Τι να το φάνε τώρα. Ποιος θα στα βάλει άλλα αυτά ρε. Ναι ρε παιδιά. Έμερι. Έλα. Γκολάρα. Γκολάρα έβαλε. Ωραίο. Ο Σάλπι έδωσε την πάσα. Μίλησε πάνω στο Φενέρμπαχτσε σε bye bye ρε. Ο Ντεμιρέλ. Ναι. Ο κεραυνοβόλησε τον Ντεμιρέλ.
فنربكي بعد خروج إيمري مسلم وبيت يسجل ويصعب من مهمة الفريق. Τι έχω βάλει ρε φίλε. Τι έχω βάλει ρε. Αντεστέριο. Δες τι έχω βάλει ρε. Τι συνέδεξε Μουσλιμόβιτς. Τι κάνει αυτός ρε Δολάρα είχε βάλει τότε. Ναι. Βιερίνη έκανε την κεφαλιά. Πάτε το φας. Του σφάγατε. Κάτσε να βάλω break τώρα. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με θέμα. Συνέντευξη λέγουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Σας είπαμε και νωρίτερα ότι θα έχουμε μια συνέντευξη λόγω και της σημαντικής επαιτίου για τον ΠΑΟΚ. Σαν σήμερα, πριν από 10 ακριβώς χρόνια, έκανε τη σπουδαιότερη ίσως πρόκριση στην ιστορία του σε ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι στο Σουκρού Τσαράτσογλου. Να ξαναβάλω το ηχητικό. Όχι. εμείς είχαμε την τύχη να το ζήσουμε από τα δημοσιογραφικά. 2.500 κόσμο από την κερκίδα και οι υποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ μέσα από το γήπεδο. Όπως ο σημερινός καλεσμένος, ο Βασίλης Κουσιανικούλης. Καλησπέρα, Βασίλη, από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα από το Βόλο. Τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά, μια χαρά είναι εσείς. Καλά είμαστε και εμείς. Τελείωσε η προετοιμασία σήμερα, επιστρέψατε? Τελείωσε, μόλις, ναι, μόλις επιστρέψαμε και πηγαίνουμε σπίτια μας. Πώς ήτανε, στο Καρπενήσι? Καρπενήσι, ναι. Ναι, ναι, Καρπενήσι. Μια χαρά ήταν. Μετά από τόσο καιρό απουσία ήταν πολύ καλά. Ευχαριστηθήκαμε, θα έλεγα. Εσύ, σαν Ολυμπιακό Βόλου, ξέρετε που θα αγωνιστείτε ή σαν τι ομάδε που ακόμα δεν ξέρετε? Εντάξει, είναι νωρί ακόμα. Δεν έχουμε τσέξει από τώρα. Κάτσε. Ναι, 26 Αυγούστου, κάτσε. Μέχρι ναι, μέσα του Σεπτέμβρη. Το έχουμε ακόμα. Εντάξει, φοβερά πράγματα. Εντάξει. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να το περιγράψει ένας, αλλά πόσο μάλλον έχει υποσχεθεί και να μην ξέρει πού θα αγωνιστείς. Ναι, πόσο πάνω κάτω βγήκε μια απόφαση, κάπου δεν ξέρω τώρα γιατί δεν το τελειώνουν. Δεν ξέρει κανένας. Δεν ξέρουμε κανένας, ναι. Και περιμένουμε να δούμε τώρα το αποτέλεσμα. Ποιο θα είναι. Είπα τώρα για Σεπτέμβριο, νομίζω. Εντάξει, ναι. Όπως το είπες, νωρίς είναι ακόμα, Αύγουστο. Εντάξει, θα δούμε. Εντάξει, Αύγουστο τώρα σήμερα. Εδώ ξεκινάει 12 του Σεπτέμβρη η Super League, ακόμα δεν ξέρουμε την πρώτη αγωνιστική. Γύρω στις 10 θα τη μάθουμε, φαντάζομαι. Ακριβώς, Βασίλη, η σημερινή ημερομηνία σου έρχεται κάθε χρόνο στο μυαλό? Γιατί ήταν ένα μάτς τεράστιο. Κοιτάξτε, εγώ με το που είδα ότι κληρώθηκε με Μπεσίκτας, έκανα ανάρτηση κατευθείαν από εκείνο τον αγώνα. Να σου πω την αλήθεια, στο Instagram. Οπότε νομίζω ότι ναι, έχει μείνει. Όλα τα χρόνια αυτή η πρόκριση. Το παρακολούθησε το χθεσινό μάτς? Ναι. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι, το είδα. Πιστεύεις ήταν τόσο καλός ο ΠΑΟΚ ή τόσο κακή η Μπεσίκτας ή συνδυασμός των δύο? Πώς το είδες? Όπως μίλησα και χθες το πρωί πριν τον αγώνα, είχα πει ότι αν θα έμπαινε σοβαρός ο ΠΑΟΚ μέσα στο αγωνιστικό χώρο, νομίζω θα το καθάριζε από το πρώτο ημίχρονο. Και έτσι έγινε. Ναι. Νομίζω ότι του βγήκανε όλα, φάνηκε πιο φρέσκος από την αλήθεια. Φάνηκε πιο φρέσκος και νομίζω ότι του βγήκαν και οι φάσεις όλα, σκόραρε και μετά εντάξει και η ψυχολογία και δέθηκαν όλα μαζί. Και μάλλον ήταν και πλεονέκτημα για τον ΠΑΟΚ ότι η Μπεσίκτας χωρίς φιλικό με πολλούς νέους παίκτες γιατί κάτι στην άμυνα. Αυτό ήταν φάνηκε... στα πολλά συν που είχε, γιατί ήταν ουσιαστικά το πρώτο μάτς. Ναι. Δεν είχε κανένα ρυθμό, δεν είχαν παιχνίδια τα φιλικά στα πόδια τους παίχτες. Τώρα δεν ξέρω και τι προετοιμασία μπορεί να έγινε να ετοιμαστούν για ένα παιχνίδι επίσημο προκριματικό. Οπότε νομίζω ότι είχε πολλά σύνοπα που θες. Βασίλη, πώς μπορεί να αισθάνεται σήμερα ο Τζόλης που στα 19 του σε ντεμπούτο στην Ευρώπη πετυχαίνει 2 γκολ και δίνει 1 assist στο Champions League? Δεν γίνεται, όπως το ήθελα να το πω. Αλλά... είναι εντυπωσιακό, ντεμπούτο Ευρώπη σε Champions League να βάζεις 2 γκολ και να δίνεις 1 assist και να φτάνεις κοντά και στο hat-trick. Ναι, όχι, δεν το συζητάμε, είναι ασύλληπτο. Νομίζω ότι άμα θα τον έλεγε πριν τον αγώνα τη σκέψη για αυτό το παιχνίδι, είναι περίπτωση να σκεφτεί κάτι τέτοιο. Με τίποτα. Και βάζει και το πρώτο γκολ είναι και γκολάρα. Ναι. Είναι δείγμα ότι στα 19 σου τελειώνει τη φάση έτσι, είναι δείγμα ότι έχεις την πάστα επιθετικό, έτσι δεν είναι? Ναι, όχι, είναι... και ψύχρεμο και αποτελεσματικό και στη γωνία, δηλαδή δεν είναι απλό όσο φαίνεται. Ναι, όχι, δεν είναι. Είναι σημαδεύει, φαίνεται ότι το πάει εκεί από το κοντρόλ που κάνει. Δηλαδή το κοντρόλ που παίρνει είναι κατευθείαν για να πλασάρει και απέναντι. Σε εντυπωσίασε κάποιους άλλους παίκτες του ΠΑΟΚ? Εχθές. Νομίζω χθες ήταν όλο το σύνολο. Δεν είναι άσχετα τώρα μα τα γκολ και οι ενέργειες. Νομίζω ότι από τους επιθετικούς μιας ομάδας αυτά θέλεις. Να σου βγάλει.
ενέργειες, να σου βγάζει φάσεις, να σκοράρουνε. Οπότε ήταν συνολικά η ομάδα έβγανε αυτό που έπρεπε να βγάλει. Ήταν ένα σύνολο το οποίο μπήκε μέσα να κερδίσει. Θεωρείς ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να φτάσει μέχρι το τέλος της διαδρομής, να μπει στους ομίλους φέτος, σε ένα μυστήριο καλοκαίρι για όλους τους αθλητές? Αυτό θα ήταν το σπουδαιότερο που θα μπορούσε να κάνει. Δεν ξέρω αν λόγω συνθηκών το έτσι λίγο έτσι που ευνοϊκά... Τώρα εντάξει, νομίζω δεν έχει και... Δεν θα έχει εύκολα μάθει, νομίζω. Κάπως... Ήθανε εύκολα, δεν είδαν. Ο επόμενος γύρος είναι... νοκάουτ παιχνίδι ή Μπενφίκα ή Δυναμό Κιέβου ή Γάντι. Κάτι είδαν. Νομίζω η Μπενφίκα είναι καλό να αποφύγει ο ΠΑΟΚ, εντάξει. Ναι, σίγουρα λόγω μεγάλης ομάδας θα ήταν καλό να το αποφύγει. Τώρα, στα άλλα πώς είναι και ένα παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι γίνονται όλα. Βασίλη, πώς βιώνεις σαν ποδοσφαιριστής όλο αυτό που γίνεται και χωρίς κόσμο τα γήπεδα, το να παρακολουθείς Champions League και Europa League και το χθεσινό χωρίς κόσμο? Πολλοί μήνες απραξίες για σας. Έχω πει ότι εκτός από τους ποδοσφαιριστές Super League φετινή χρονιά που ξαναγυρίσανε, ξαναπαίξανε, σταματήσανε λίγο και ξαναμπήκανε, εμείς είχαμε τεράστια αποστή. Από το Μάρτιο είχε να παίξετε παιχνίδι. Πατήσανε σχεδόν 6 μήνες σχεδόν. Δηλαδή ήταν, η αποχή ήταν τρομακτική. Δηλαδή άμα κάποιος καθίσει και δεν κάνει τίποτα, είναι φτηνά το ποδόσφαιρο πάλι. Κάπως έτσι. Ναι. Δηλαδή άμα δεν συντηρηθείς λίγο με προπονήσεις, έχεις κάποιο πρόγραμμα γυμναστικής. Δεν, ήταν 6 μήνες τώρα, δεν είναι απίστευτο. Εδώ προσπαθούν να μειώσουν τις διακοπές από το τέλος σεζόν μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία. Εμείς πήγαμε στο εξάμηνο. Ήταν δύσκολο. Οι κατηγορίες δικές μας, Super League 2 και Football League που ήταν πέρυσι, είχαμε τεράστια αποστολή, τεράστια. Ζοριστήκατε. Τώρα το βλέπουμε, γιατί μπαίνουμε πάλι, μπήκαμε σε μια διαδικασία προπονήσεων πρωί-απόγευμα. Σίγουρα δεν έχει τόσο πίεση όσο θα ήθελα, γιατί είναι λογικό για να μπει σε μια σειρά, θέλει σειρά-σειρά, ειδικά τώρα. Και ναι, έχει λίγο, ξέρεις, το σώμα είναι λίγο, ναι, αντιδρά περίεργα. Δεν είναι όπως ήταν κάποτε, έλεγες, ώρα τη 10 μέρες είμαι έτοιμος για να έρθει το φιλικό να παίξουμε και να πούμε σε μια σειρά. Είναι λίγο διαφορετικό φέτος. Επειδή κακώς οι κατηγορίες πέρα από τη Super League τα τελευταία χρόνια είναι πολύ μακριά από τα φώτα, ο Ολυμπιακός Βόλος σε τι φάση είναι, Βασίλη? Οργάνωση στόχων, περιβάλλον, συνθήκες εργασίας για σας? Φέτος έγινε, επειδή η διοίκηση ήταν πέρυσι, η διοίκηση που είναι φέτος άρχισε αρκετά να πάρει την ομάδα και να ασχοληθεί λίγο με τα περιφερειακά γήπεδα και τέτοια. Φέτος που ήταν από την αρχή, έχουν φτιάξει το αθλητικό κέντρο που ήμασταν πέρυσι στον Άγιο Γιώργη. Ήταν πιο έτοιμοι σε πράγματα, σε ρούχα, σε πράγματα για το γήπεδο, για προπονήσεις και όλα αυτά. Mm-hmm. Φέτος είναι πολύ πιο καλά τα πράγματα. Δηλαδή πέρυσι υπήρχαν θέματα, αλλά φέτος έχουμε μπει σε μια σειρά. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε καλά. Ο στόχος σας φέτος, όταν με το καλό ξεκινήσει το πρωτάθλημα και μάθουμε τι γίνεται? Ο στόχος είναι λίγο περίεργος, γιατί δεν ξέρουμε τώρα. Αν θα είναι Super League 2, είναι διαφορετικό, γιατί έχει άλλες ομάδες. Άμα είναι δύο όμιλοι, πάλι είναι διαφορετικό. Οπότε αυτή τη στιγμή κάνουμε προπόνηση, κοιτάμε να είμαστε καλά εμείς. Ωραία. Και όταν βγει με το καλό η απόφαση, να βάλουμε και ένα στόχο τη σεζόν. Βασίλη, από το μάτς στο Σουκρού Σαράτσογλου, τι είναι αυτό που δεν θα ξεχάσει ποτέ? Ένα σκηνικό, μια φάση, λοιπόν, μια εμπειρία. Υπάρχει που μου έχει μείνει το σκηνικό με τους παουξίδες να πηγαίνουν τα κάκερα πάνω κάτω. Ήταν απίστευτη, εντάξει, η ατμόσφαιρα, γιατί εκτός ότι το παδικό, ρε παιδί μου, ήταν και λόγω χώρας, ας πούμε. Το είχαν πάρει και εγωιστικά. Ναι, εντάξει. Και τη στιγμή του γκολ ήταν, εντάξει, μοναδικό. Ναι. Συστήματα, μοναδικό. Καταλαβαίνω ότι άλλη λέξη θέλει να πεις πάλι. Αλλά ναι, εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να είπαμε. Ναι. Ήταν δηλαδή ένα γήπεδο να μην ακούσει τίποτα από εκεί που ξαφνικά που είχε 65.000 κόσμο, να μην ουρλιάζανε κανένα, να μην ακούγεται τίποτα και να ακούς μόνο παγκοτζίδες. Τίποτα άλλο. Μόνο αυτό, τέλος.
Δεν δες κάτι άλλο εκεί μέσα. Ήταν το παιχνίδι το σημαντικότερο της καριέρας σου? Από όλες τις απόψεις που συμμετείχες. Ναι, ναι, ήταν από τα πιο σπουδαία μάτς της καριέρας μου, ναι. Υπήρχε στην ομάδα Βασίλη πριν το επίτηρε Βαν Σάχος, υπήρχε προσμονία. Πώς ήταν το κλίμα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι? Γιατί τότε η Φενέρ, εντάξει, ήταν πολύ πιο top από ό,τι ήταν χθες η Μπεσίκτας, για παράδειγμα. Ναι, είχε μεγάλο ονόματα τότε. Ήταν, εντάξει, εγώ και ήμουν και μικρός τότε, είχα όχι αγωνία, πολύ άγχος, δεν το συζητάμε. Για μένα ήταν πρωτόγνωρο όλα αυτά και ήμουν σίγουρα μες στο άγχος. Αλλά, εντάξει, είχαμε και τους ποδοσφαιριστές με καριέρα, με ονόματα και όλα αυτά, δεν νομίζω τώρα να βάλω τα αισθήματα ίδια, ας πούμε, μετά το Κιασί, ας πούμε, το Μουσουλίνο και δεν ξέρω και τα άλλα. Δεν νομίζω ότι είχαμε... Δεν αισθανόμασταν τα ίδια, σίγουρα. Σωστό. Αλλά για μένα ήταν, εντάξει, ήταν εμπειρία ζωής. Από τον ΠΑΟΚ τι έχεις κρατήσει, Βασίλη, γενικότερα, από τη θητεία σου στον ΠΑΟΚ και στην Τούμπα? Εντάξει, σίγουρα είναι οι αγώνες μέσα στην Τούμπα. Από εκεί και μετά δεν ξαναγωνίστηκα τόσο σε γήπεδο με τόσο κόσμο, ώστε να σε υποστηρίζω, ώστε να... γίνεται όλο αυτό που γίνεται και νομίζω ότι μόνο άμα αγωνιστείς σε μια τέτοια ομάδα καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω τώρα, ας πούμε, να καταλάβεις ότι κατάλαβες ότι το αίσθημα αυτό. Υπάρχουν μέσα σου αρνητικά συναισθήματα από την άποψη ότι να τα έχεις με τον εαυτό σου, θα μπορούσες να κάνεις κάτι άλλο βάσει συγκυρίας, βάσει κάποιων αποφάσεών σου, τώρα με οτιδήποτε. Όπως περάσανε τα χρόνια, σίγουρα αλλάζουν. Δεν το συζητάμε. Νομίζω θα το έχουν πει άπειροι ποδοσφαιριστές με το μυαλό αυτή τη στιγμή, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν το συζητάμε αυτό. Σίγουρα, άμα υπήρχε διαφορετική διαχείριση και από πλευρά μου και από πλευρά της ομάδας, να ήταν ίσως και διαφορετική εξέλιξη δικιά μου. Και μιλάμε και για ένα άθλημα που η συγκυρία παίζει ρόλο, εντάξει. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Βάζει ένα γκολ και κερδίζει ένα χρόνο συμβόλαιο, για παράδειγμα. Ναι. Ή οτιδήποτε. Είναι μέσα και η τύχη, πώς το κάνουμε. Ναι, βέβαια. Άρα καταλαβαίνω ότι έχοντας περάσει και τα χρόνια και έχοντας μεγαλώσει και εσύ όπως όλοι μας, κρατάς μόνο τα θετικά κομμάτια. Δηλαδή είναι θετικό το πρόσημο όταν σκέφτεσαι τον ΠΑΟΚ. Μόνο τα θετικά. Ναι, μόνο θετικά και γι' αυτό και την υποστηρίζω κανονικά. Έχεις σχέση με κάποιον από τους εκείνους τους συμπαίκτες σου ή με κάποιους τώρα παίκτες του ΠΑΟΚ? Του να μιλάτε συχνά, ας πούμε, ή να βρίσκεστε. Ναι, βρίσκομαι τώρα με το Μπέλκα, βρίσκομαι με το Γιαννούλη, βρίσκομαι με αυτούς πιο πολύ, έχω έτσι πιο άμεση επαφή, ας πούμε. Και τώρα με τους πιο μεγάλους, ας πούμε, από τότε που ήμασταν, μόνο σε κάποιο τηλέφωνο. Να βρεθώ με κάποιον, έχω έτσι χρόνια να βρεθώ. Αλλά σε τηλέφωνα ή μέσω Instagram, Facebook και τέτοια έχουμε κάποιες επαφές. Τι πιστεύεις πρέπει να γίνει με τον Βιερίνια, που ήταν συμπαίκτης στο εκείνο το μάτς, στο Σουκούσα Ράτζογλου? Είχα ξανατοπεδευτεί γι' αυτό. Πρέπει να βρεθεί μια χημεία, νομίζω. Να βρεθεί μια λύση και να μην. Δεν γίνεται να μην διαλύσει τώρα, εντάξει. Ειδικά ο Βιερίνια. Υπάρχει άποψη από πολλούς ότι έχει τελειώσει ποδοσφαιρικά ο Αντρέ. Τη ημερίζεσαι ή έχεις αντίθετη άποψη? Όχι, όχι, είμαι αντίθετος τελείως. Στην Ελλάδα ειδικά όχι, δεν υπάρχει τέτοιο. Στην ηλικία που είναι, όχι. Μπορεί λες να πέσει ακόμα δύο χρόνια εύκολα και να προσφέρει μια καλύτερη διαχείριση, όχι 40-45 μάτς, 25 θα σου πω. Εννοείται. Νομίζω ότι και η θέση του Μπακ δεν νομίζω ότι είναι και... δεν έχει τρελές απαιτήσεις. Ναι. Δεν έχει τρελές απαιτήσεις. Δεν μιλάμε τώρα για ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αλλά και το πρωτάθλημα σίγουρα... Είναι και το τέμπο πιο χαμηλό, εντάξει τώρα. Ναι, είναι διαφορετικός ο ρυθμός, εννοείται αυτό, ναι. Ωραία. Βασίλη, να σε ευχαριστήσω. Και εγώ σε να είσαι γερός, να πετύχετε τους στόχους με τον Ολυμπιακό Βόλου, να μάθετε γρήγορα πού θα παίξετε, με ποιο θα παίξετε, ένας όμιλος, δύο, τρεις, πέντε, εντάξει. Κάποια στιγμή. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει, να ξέρεις. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, γεια σας. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Βασίλης Κουσιανικούλης. Ξαναβάλω τώρα το μουσείο. Θα ακούσεις.
Τώρα σα αρέσει. Τόσες χιλιάδες φορές που πραγματικά το έχω στο μυαλό μου. Ποιος είναι ο τερματοφύλακας? Ποιος είναι ο Βουλκάνης? Όχι, του ΠΑΟΚ. Φίλε, πόσο απλό είναι το παιδί σας. Κάνει βολέ ο Κρέσιτς. Γιατί δεν βάζει την περιοχή? Παίρνει την κεφαλιά. Γιατί δεν βάζει την περιοχή του Λίμπερο? Πού την έχει? Τώρα το βρήκα τέτοιο. Το βρήκα YouTube εδώ. Αμέσως. Ήμουν δίπλα στον Χρήστο σε εκείνο το βράδυ. Μουσλιμοβίτς! Άντε, bye bye Φενερμπαχτσέ. Και Μαλεζά βλέπω. Λοιπόν! Από τα καλά και είναι το αγώνα που... Να ρε φίλε, βλέπω Φενέρμπαχτσε ΠΑΟΚ 1-1 γκολ Μουσλίμοβιτς, Radio Libero FM Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αν δεις μετά τους πανηγυρισμούς, ο ναι. Λίνο παίρνει το σημειάκι από τα χέρια, ναι. Το βάζει στη θέση του και ζητάει συγγνώμη από τους Τούρκους. Μπορεί να το έχουν για λόγους τακτικής για να μην τους ξεχρεώσουν περισσότερο, εντάξει. Λοιπόν. Φοβερό μάτς, μακάρι να έχουμε περισσότερα. Για τον ΠΑΟΚ και για τις υπόλοιπες ομάδες είναι καλό, είναι όντως εμπειρία ζωής. Εντάξει, όσοι ήταν, ξαναλέω, και στους Σούκρους Αράτσοκλου και όσοι το είδαν τηλεόραση, θυμούνται όλοι που το είδαν, με ποιον το είδαν από την τηλεόραση, με ποιον το άκουγαν, τι κάνανε εκείνη την ώρα. Είναι μάτς που και ευτυχώς εμείς σημαδεύουν δεν το έναν οπαδό μια ζωή. Εντάξει. Ήμουνα τέτοιο, Αυστρία. Στην επιστροφή ήμασταν. Ναι. Γιατί είναι το ίδιο βράδυ, έτσι. Το Αύστρια Άρης και το Φενέρ ΠΑΟΚ. Απλά ο ΠΑΟΚ έπαιζε λίγο αργό, νομίζω έπαιζε στη δεύτερη πιο αργά και πήγε και παράταση το παιχνίδι. Ναι, γιατί εγώ θυμάμαι τον γκολ του Μουσλίμοβιτς, το πληροφορηθήκαμε στο αεροδρόμιο για την επιστροφή. Λοιπόν, Βάζε Ζερμέν λέει ότι δεν μπορούμε να αποκτήσουμε το Μέση. Α, γιατί επειδή έχουμε... διαρροή κάνανε. Επειδή έχουμε... Ζητάει η Μπαρτσελόνα 222 εκατομμύρια ευρώ. Α, ωραία. Πάνε πάρ' το Λιμιό. Μια χαρά είναι. Λοιπόν... Πάρε Γιαννούλη. Γιαννούλης. Πες χορηγούς δεύτερης ώρας για να πω εγώ τον νικητή για τα γυαλιά. Το φίλο μας τον Μιχάλη Γιαννόπουλο. Μιχάλης Γιαννόπουλος. Κερδίζει το γυαλάκι λίγο από Opticon Express. Μαζί μας είναι η πίτσα Mr. Gold. Τηλεφωνείτε στο 62-85-86. Κορυφαία πίτσα στην Θεσσαλονίκη. Είτε μένετε δυτικά είτε στο κέντρο. Και μαγειρευτά φαγητά. Το ξαναλέω, παιδιά, από 2,80 η μερίδα. Πολύ ωραίες οι πίτσες. Δηλαδή, αν δείτε άνθρωπο που να μην του αρέσει η πίτσα, κάτι δεν πάει καλά με αυτόν. Κάτι έχει. Να το ψάξετε λίγο. Έχει θέμα, έχει θέμα. Όπως μου έλεγε ένας, δεν έχω φάει ποτέ, λέει, στη ζωή μου σοκολάτα. Δεν ξέρω τι είναι. Έχεις πρόβλημα. Εγώ έχω πρόβλημα γιατί πίνω κοκακόλα. Ναι. Έχω πρόβλημα. Πρόβλημα γιατί έχει μέσα 50 κουταλάκια ζάχαρη. Γι' αυτό έχει πρόβλημα. Όχι, ότι... ναι. Οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν... Όχι, δεν πίνω εγώ. Α, δεν πίνεις. Κάνεις πολύ καλά. Εντάξει. Έχω πει νομίζω 2-3 φορές στη ζωή μου. Ναι. Πολύ καλά εξηγέσαι. Ωραία. Λοιπόν, τρώλα τα άλλα. Ανατολικά και πίτσες και μακαρονάδες και καλτσόνι και πενιριλί. Πολύ μεγάλες προσφορές. Και μεγάλες δύο να πάρετε πίτσες και τρεις. Και ό,τι θέλετε, είτε μόνος είτε με παρέα, είτε μαζεύεστε σπίτι για κάποια έτσι γιορτή, για κάποιο πάρτι. Λοιπόν, και μαζί μας τα 4All Stores. 31 Αυγούστου τελειώνει ο πολύ μεγάλος διαγωνισμός. Εγώ τον έχω χαρακτηρίσει διαγωνισμό Πασόκ, γιατί τέτοια ήταν και τα χρόνια που μοιράζαν σπίτια, οι εκπομπές και αυτοκίνητα κτλ. Μετά το ρίξαμε σε δύο μαξιλάρια με μπαμπού και τα λοιπά και ναι. Ένα φίλτρο νερού. Εντάξει, στην περίοδο της κρίσης, ένα πεζό 208 και σκούτερ και ποδήλατα και τρίμερα στο πύλιο και κάμερες και φωτογραφικές μηχανές και PlayStation και κινητά για 50 τυχερούς για τα 7 γενέθλια των 4All Stores σε κάθε γειτονιά. Υπάρχει τουλάχιστον ένα. Ο κορυφαίος καφές της πόλης και παγωτά και αναψυκτικά και energy drink. Αγοράζετε τα προϊόντα με την ειδική σήμανση. Παίρνετε τα κουπονάκια σας, όσα θέλετε, ανάλογα με τι θα αγοράσετε και μπαίνετε στην κλήρωση 31 Αυγούστου. Ολοκληρώνεται η προθεσμία. Injection Service. Ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σου στην Injection Service. Θα μπείτε και θα κατεβάσετε τη νέα εφαρμογή από το Google Store και App Store που είναι συμβατή με όλες τις συσκευές σας. Η εφαρμογή Injection Service είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα των συνεργείων της χώρας. Injection Service, Απόλλωνος 18 στην Κάτω Τούμπα. Τηλεφωνάκι 933 787. Και Ανθουλάκης Smart Trans.
Αν απαιτήσει ψηλή ποιότητα, συνέπεια, παράδοση και κορυφαίες προδιαγραφές οδικές μεταφορές, τότε Ανθουλάκη Smart Trans είναι η λύση. Πληροφορίες στο 75 30 24 και ανθουλάκης.ltd.gr. Αύριο πάλι, αύριο θα είμαστε. 107,4 ακολουθεί ο κ. Τσαζαρός. Μετά ο Γιώργος Ζαγόρας. Μετά το Λαμπαουτάρι, το ΠΑΟ 24, γενικότερα και μετά το Ράδιο Μαρμίτα και έχει πρόγραμμα μέχρι αργά το βράδυ από νωρίς το πρωί. Κάθε μέρα 107,4. Καλό μεσημέρι από εμάς. Γεια χαρά.